Αχ, βαχ. Αχ, βαχ. Μεταποιούμε τους στίχοι, βγάζοντας την ψυχούλα μας αυτό που αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο έτσι τι, 6 και 4 και ήδη. Να δούμε πως θα μας κυλήσει όλο το διωράκι. Είναι το λόγο επειδή για ακόμα ένα πρωί παλεύει να είναι ξυπνητό. Θα είναι σίγουρα μάχημο, θα είναι όμως σίγουρα περιεκτικότατο, θα είναι ακμεότατο και εν τέλει θα καταφέρει να επιτελέσει το σκοπό, το σκοπό του πρωινού ξυπνήματος. Μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα προχωρήσουμε, κράταμε να κρατηθώ. Να τα πω και στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή των ειδικών καταστάσεων που ακολουθεί πάντοτε μετά την οποιαδήποτε χωρεσπερίδα μας εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όταν παίζεις μέχρι και τις 2 και κάτι και μετά πρέπει καπάκια σχεδόν να έρθεις να κάνεις εκπομπούλα. Που να κινηθείς, που να. Αλλά γεμίζουμε τόσο πολύ με συναισθήματα, γεμίζουμε τόσο πολύ με ικανοποίηση και με αγάπη που δεν μπορούμε να λείψουμε με το καθόλου, με την καμία. Αρρωγοί και συμπαραστάτες, στο σημερινό μας ταξίδι εσείς φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριε. Μαζί θα προχωρήσουμε και καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα. Μας κάνει ποδαρικό για να βογγίξει μαζί μας. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία. Λαμβάνει. Σήματά μου καθαρά ακούγομαι. Βέβαια. Δύο καπαρό σε πιλωτική διάβαση δίνω. Μπατμάν, ήπκαμε. Πού πετάς. Έχω κάνει κράτη στις μηχανές Μάινα. Και είμαι πάνω από τη Φλόρινα. Από τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή. Είμαι πάνω από τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή, όχι Πέσπες. Είμαι πάνω από την αερολέχη της Φλόρινας, δηλαδή τον Μπαϊκονούρ της Φλόρινας. Έχει χοδρόμιο. Έχει αερολέσχη Φλόρινα. Ναι, ναι, μεγάλη αερολέσχη. Γιατί? Με μονοκινητήρια. Να πετάνει αρκούδες. Για μονοκινητήρια και είναι στρωμένη με γαζόν. Μάλιστα. Και ετοιμάζομαι να τροχοδρομήσω. Μάλιστα. Και πού θα πας, ποια είναι η κατεύθυνσή σου, ποιες είναι οι... Τίποτα, θα κάτσω εδώ, θα πάρω το breakfast. Θα πάρω breakfast, θα έρθει η κυρία Μέρη, με το έχει φέρει έτοιμο. Τι περιλαμβάνει το breakfast? Θαλασσινά χτένια, θαλασσινά, μαύρο χαβιάρι, σαμπάνια και μέλι. Πολύ απλό, αυτά τα τέσσερα είδη. Έτσι, λιτότατο και πάρα πολύ ενεργοβόρο. Οι οποίοι θα έρθουν και οι μηχανικοί να εξετάσουν το Ζέπελιν. Γιατί δεν είναι μόνο να πετάει, θέλει και συντήρηση. Πού ήμασταν χθες και γεμίσαμε έτσι τις... Στο σπίτι. Τις τουρμπίνες. Και τι είχε το σπίτι, τι περιλάμβανε η βραδιά? Το μεσημέρι στο καφενείο, δεν θυμάμαι τι συνέβη. Τι συνέβη, ναι. 8 η ώρα μαζευτήκαμε και εγώ νόμιζα ότι είναι τελικό σου... Αλλά είναι σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, πήγες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι σήμερα δεν θα πας καν αφού πήγες χθες, κατέβηκες στο γήπεδο. Ναι. Τι νόημα έχει. Πάντων. Μάλιστα. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Σήμερα και εγώ πετάω και εγώ είμαι λίγο φουσκωμένο το Ζέπελιν. Δεν ξέρω. Ναι. Όπου μας βγάλει, όπου μας δώσει κατευθυντήρια. Όπου φυσήξει ο στρατηγός άνεμος που έλεγε και ο. Ναι, ναι. Ο Βίρονοπολίδωρας, ο εκλεκτός. Ναι. Μπατμάν, θα τα βάλουμε μια φάση στη στοιχεία τα Ζέπελιν να πετάξουμε μαζί. Ναι, κανονικό. Όπως τα F-16 να πετάξουμε κι εμείς μαζί. Τράβα κι εσύ και εγώ ακολουθώ. Ναι. Κατά πόδας, έτσι. Καλά, μόλις ξημερώσεις θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάρε με, γιατί πάρε το χοδρομό τώρα, δεν το κατάμε. Είμαι στα 500 μέτρα και ήδη πέρα το διάδρομο. Κατεβαίνω. Έτσι, ελήφθη όβερ. Έτσι, κυρίες και κύριοι, πάμε να πετάξουμε για ακόμη ένα πρωί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να, καλώς το να. Τι καλώς το να. Δεν μου λες, τι ώρα τέλειωσε το live. Περίμενε, κάτσε εδώ. Ναι. Περίμενε, τι ώρα τέλειωσε το live. Κάτσε δύο και κάτι. Δύο και κάτι, ναι.
Εδώ εμείς όμως είμαστε στο καλύτερο after της πόλης. Μετά το live. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Μετά το live Πατμανίδη. Μετά το live Πατμανίδη. Κάνω τσουρέκια. Έχω και το Φωτιάδη μου τα έχει κάνει τσουρέκια. Με βοηθάει δηλαδή στην παραγωγή. Δεν ανακοίνωσε ότι θα είμαστε. Κάτσε, μη παράτρε, περίμενε λίγο, ρε. Κάτσε, ασυγκράτος είναι. Είναι δουλεύτα. Δεν ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί. Τσουρέκια κάνουμε, δεν είμαστε στην οικοδομή. Ναι, δεν είπα ότι θα έρθει στην εκπομπή σήμερα. Θα έρθει, κάτσε, θα κάνουμε ένα τέτοιο ένα intro. Ναι. Και μετά, λοιπόν, πότε καταρχήν θα... το ναι. Το πάτησες, γιατί σήμερα το νιώθω ότι ήδη γράφεται ιστορία. Γράφεται ιστορία, βεβαίως, γράφεται εδώ και 8 ιστορία, λεπτά. Ναι. Γιατί εμείς, εδώ και τόσα χρόνια που ακούμε ράδιο, δηλαδή λέω, έχουμε σπουδάσει σε Ινστιτούτο Ραδιοφώνου έτσι, Ακροατών, ναι. Σήμερα θα γραφτεί ιστορία, το νιώθω. Το νιώθεις, εκβλέπεις, το Ζέπελ λοιπόν, και σε έχεις πετάξει. Κάνετε, περίμενε, έχουμε θέματα εδώ, έχουμε τα πώς λέω ο Φωτιάδης. Τι κάνεις, θέματα. Ναι, τα θεματάκια μας, πάμε στα θεματάκια μας. Πάμε στα θεματάκια, μην διακόψεις, πάμε να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ένα χαιρετίσματα στον Κώστα. Που ήρθε από τη Γερμανία για το live σου. Βεβαίως, βεβαίως. Τον αυτοκινητιστή. Ναι, βεβαίως. Βασικά είχε από... για διακοπές, αλλά λέμε ότι ήρθε στη Γερμανία. Πρόσεξε, Ορεστιάδα είναι η βάση του. Από την Ορεστιάδα, από την Ορεστιάδα, ήρθε, Ορεστιάδα ήρθε αποκλειστικά για το live. Εκεί από την ακριτική Ορεστιάδα. Ναι. Που κρατάνε θερμοπύλες. Κρατάνε θερμοπύλες, οι ακρίτες ναι. Μας εκεί. Ήρθε εκεί, πέρα. Έτσι ακριβώς. Είμαστε οι μοναδικοί, εγώ αυτός και ο Φωτιάδης, που είμαστε. Και στα δύο. Και στα δηλαδή, δύο. Οι ακροατές σου δεν ναι. Πηγαίνουν στα live. Ναι. Αυτοί που πάνε στα live δεν σε ακούν στην εκπομπή. Εμείς οι τρεις οματοφυλάκες είμαστε τρεις. Και κάνουμε και τα δύο. Δύο δουλειές. Βέβαια. Δύο διοργανώσεις. Δύο διοργανώσεις. Ναι. Κάνουμε... Και εμείς από εμάς ακόμη χειρότερα. Εμείς γιατί κάνουμε live. Έχουμε και το Φωτιάδη μετά στο after. Ναι, δηλαδή έχουμε μια εκπομπή. Μια δεύτερη συναυλία BBC εδώ πέρα. Τον είχες εκεί, τον έβαλες να κάνει τσουρέκια. Ναι, έχουμε τσουρέκια, σου είπα. Τα σημερινά. Τα τσουρέκια τα σημερινά. Εμένα. Μάλιστα. Τα σημερινά λοιπόν, τα τσουρέκια πως τα είναι. Έχουμε ένα τέτοιο εδώ που μιλούσαμε μετά το live Πατμανίδη, το καλύτερο είναι όταν μπαίνεις αμάξι και ακούς Ζαγόρα για σβήσιμο. Ναι. Και για έχουμε ένα ερώτημα από το Φωτιάδη που το έχουν κάνει και άλλοι ακροατές. Γιατί δεν μας βγάζεις όλους μαζί όπως βγάζει ο Ζαγόρας 5 ακροατές μαζί. Δηλαδή να βγούμε όλοι. Ναι, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι στη γραμμή. Όχι, θα τους βγάλεις όλα αφού οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουμε. Σωστό γι' αυτό. Θα πρέπει να συνεννοηθώ. Ναι, γιατί όχι, εδώ πέρα είχαμε θέματα το βράδυ. Ήψε και δύο μπύρες παραπάνω. Γιατί είναι αυτά που έλεγε ο Παύλος, εγώ δύο μέρες έλειψα και τι θα τον κάνω, θα με κάνει λέει το challenge, το challenge. Επανακάμπτουμε λοιπόν. Θα με, challenge, ναι. Θα με πάρετε λέει το μάτι στα χαρτιά. Οχοχοχο, επανακάμπτουμε. Θα κάνουμε προσφυγή, θα πάμε στη δευτεροβάθμια. Έρχεται και ο Τορόντο, θα βάλουν μια κόντρα και οι τρεις, ποιος θα φάει τα πιο πολλά σάντουιτς. Έτσι, στο κάς. Ή κουρασάν, βάζω εγώ χορηγή επειδή είμαι άτλας. Βάλε, και βάλε. Και θα βάζω το Φωτιάδη, βάζω στο Φωτιάδη παραπάνω μερέντα. Εγώ επιμένω κρυφό χαρτί πρέπει να βρεθεί, εκτός και αν τον έχει αποκλείσει ο ίδιος ο Φωτιάδης, τον οδηγό. Τον οδηγό, κοίταξε, εγώ τον είπα κιόλας. Πιστεύω εγώ, πάρα πολύ. Σας παίρνει όλους, φίλε. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ. Ο οδηγός σας παίρνει όλους, γιατί ναι. Ο άνθρωπος θα ξεκινήσει, θα κάνει ζέστα με το σπίτι, θα φάει ρεβίθια, θα μετά φάει το κρουασάν και θα πει μετά στο τέλος θέλω και ένα αλμυρό έτσι για σβήσιμο. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, να τον παραδώσω, έχουμε και μπάλα σήμερα, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, τι έχει. Δεν αύριο έχει εφημερίδες. Εφημερίδες, λογικά αύριο έχει, ναι, κανονικότατα. Μπάλα, ρε, άμα φάει ο Πάουκα να χάσει τίποτε. Ναι. Ξέρετε, θα έχει αυτά τα πρωτότυπα. Πρωτοσέλιδα. Έμεινε στους πανηγυρισμούς. Ναι. Θα λέω έτσι, τα πρωτότυπα που είναι και μεγάλη Παρασκευή, τετέλεσε, μεγάλη ναι, εντάξει, Παρασκευή. Εντάξει, πόσο ζεις τώρα, κάτσε ρε να γίνει το μάτσακο. Η ζωή εν τάχω. Δεν νομίζω. Κάτσε έτσι, πέρθος, Σταύρος. Λέει, αυτά, μάλιστα, επιτάφη. Μετά τη Σταύρος υπάρχει ανάσταση, σου λέει. Αποκλειστήκαμε από το κύπελο, θα πάρουμε το, ναι. Το πρωτάθλημα. Τι θα πάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρεις τίποτα, μετά τελειώσαμε. Ο κόσμος θα πεις λάλο και θα βγεις με τέτοιο. Πες. Δώσ' τον άλλη. Έλα. Λάλο. Πού είσαι ρε, δεν θα αρχώσει την εκπομπή, υποτίθεται. Είπαμε, ήρθα από εδώ. Ναι. Να πάρουμε ένα, να φουδιάσουμε το λόγο επειδή.
Και εγώ έχω να πω πολλά. Μετά τις 7. Δεν ιστεύω, δεν ιστεύω. Να φέρω μια μπουκατσούλα μόνο μου. Αγόρι μου και δεν φέρνεις. Φέρε και ένα κουρασάρι. Θέλω κάτι γλυκό. Είμαστε τρεις και τη μία την έφαγα εγώ. Φέρε ένα κουρασάρι που μου αρέσει κιόλας. Φέρε εκείνο τον Παύλο. Ναι, πολύ μερέντα. Καταρχήν να πω. Έβαλαμε υπογραφή. Βάλατε υπογραφή εσείς. Όχι, δεν βάλαμε. Δεν έκλεισε το φιλοαγώνα. Δεν έκλεισε το φιλοαγώνα. Πώς αυτός λέει ότι κέρδισε. Έτσι. Αν κέρδισε τα χαρτιά, ας το βάλει στην κουρνίδα. Να το βλέπει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τον έχω δει. Έτσι. Πώς είναι και τι φάτσα είναι κι αυτό. Μάλιστα. Το Τωρόντο, πες το Τωρόντο. Και τον Τωρόντο. Και τον Τωρόντο, το περιλάβεις. Τον έστειλα, μπαμπή, τον έστειλα μια που είχε τα, πες το, τις κροτήρες και αυτά που είχε ο Πάου. Ναι. Και μπερδεύτηκα, Φωτιάζει. Δεν είμαι Παοξίδε, είμαι Ερακλειδέας. Ερακλειδέας, Τωρόντο, βέβαια. Μην τον τρελαίνεις τα μυαλά, ρε. Μην τον κάνεις χάλι-γκάλι την καρδιά. Λοιπόν, σε περιμένουμε μετά τις 7 εδώ. Φιλιά, φιλιά. Κάτι πάνω την κρέμα και έχω μάτι. Κρέμα, όχι ρε, τυρί και ένα γλυκό φέρε και ένα κουρασάν. Έγινε. Γύραμε και σήμερα δηλαδή. Θα την κάνουμε τα ράτσα. Είναι το θέμα ότι όταν παραμένεις άυπνος, ο λίγο τι... Ανοίγει και η όρεξη παραπάνω. Τι να κάνουμε, πρέπει να καλύψουμε έτσι το στοιχείο της αϊπνίας με ενέργεια. Ο οργανισμός χρειάζεται να τονωθεί. 2-31-02-87 και 3 οκτάρια, όπως είπε ο φίλος μου ο Φουρνάρης. Και εγώ το διαισθάνομαι ότι θα είναι μια αρκετά σουρεαλιστική εκπομπή και η σημερινή. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μην νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι. Καθημερινά εδώ, 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί. Στο 2-31-02-87 και 3 οκτάρια ανταμονόμαστε. Συνομιλούμε μηνυματικά στο FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και στη σελίδουλα μας στο Λόγον Επειδή. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, Αγίας Νίκης της Μάρτυρος, εορτάζει η Νίκη. Παγκόσμια ημέρα κατά της ελονοσίας, είναι 5-25 του μηνού. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα τα αφήσω για μια άλλη φορά. Θα μιλήσουμε και με μία ειδικό για ένα ζήτημα που είχε ανακύψει τον τελευταίο καιρό, έτσι, και στις ειδικές συνοικίες με τα κρούσματα ελονοσίας που έχουν εμφανιστεί, τα οποία είναι, μπορεί να συμβεί στον καθένα, ας πούμε, και το τι ψευδείς ειδήσεις διασπείρονται από τον κόσμο ο οποίος δεν ξέρει καν τι είναι η ελονοσία και πώς κολλάει η ελονοσία, ε. Βεβαίως, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά που θα είμαστε και πιο ψύχρεμοι για να... Εντάξει, αυτά. Αλλά να μην ακούτε και να μην πιστεύετε τίποτα μόνο τις ανακοινώσεις των αρχών, ό,τι λέει η μονάδα αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ, που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αυτό και τίποτα άλλο. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Πολύ Μεγάλη Πέμπτη. Καλά, αφενός γιατί είναι η τελευταία μας εκπομπούλα πριν έτσι από τη μικρή μας ανάπαυλα, για να συμμετέχουμε κι εμείς και στο... στο Γολγοθά, στο δράμα των ημερών, αλλά και φυσικά να συμμετέχουμε και στην Ανάσταση. Και να επιστρέψουμε κανονικά, γεμάτη και ωραία, την τριτούλα μας. Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, η ιερή μέρα κατά την οποία εορτάζεται ο μυστικός δείπνος του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η μέρα είναι αφιερωμένη στην ανάμειξη τεσσάρων γεγονότων, τα οποία περιγράφονται στα Ευαγγέλια και τα οποία συνέβησαν σύμφωνα με τις Ευαγγελικές αναφορές λίγο πριν τη Σταύρωση. Είναι ο μυστικός δείπνος, δηλαδή το δείπνο του Ιησού με τους 12 Αποστόλους, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Μαθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Ο ιερός νηπτήρας, δηλαδή το πλήσιμο των ποδιών των 12 Αποστόλων από τον Ιησού Χριστό, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Μαθαίου, του Λουκά και του Ιωάννη. Η υπερφυής προσευχή, δηλαδή προσευχή του Ιησού προς τον Πατέρα του μετά το μυστικό δείπνο και λίγο πριν τη σύλληψή του, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και η προδοσία του Ιούδα, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του Ιησού, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Μαθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννου. Και βαδίζουμε έτσι στην κορύφωση του Θείου Δράματος με τη Σταύρωση, τον Επιτάφιο αύριο, αλλά έρχεται το Σάββατο σιγά σιγά η Ανάσταση. Τα κοψίδια, από το Σάββατο αρχίζει ο κόσμος εκεί να βάζει τις πρώτες φουφούδες και να σπάει τις νηστείες. Τα κοψίδια, τα τσίπουρα, τα κρασά, για την κορύφωση ας πούμε της
εορτής της Αναστάσεως την Κυριακή. Σήμερα βάφουμε και αυγουλάκια. Δεν έχω να σας δώσω τώρα tips και τέτοια. Ίσως κάποιος νοικοκύρης, κάποια νοικοκυρά να μπορεί να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τους φίλους ακροατές το πώς μπορούν να φτιάξουν το πιο δυνατό αυγό. Γιατί οτιδήποτε έχει challenge, οτιδήποτε έχει ανταγωνισμό, εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες και στη δικαιοδοσία της εκπομπής. Δεν αισθάνεσαι έτσι μια μικρή δόση αδρεναλίνης όταν φτάνει εκείνη η ώρα λίγο μετά τις 12, όταν έχει πει ο παπάς το Χριστός Ανέστη και πάνε να τσουγκρίσεις? Δεν νομίζω κανείς να το βλέπει αδιάφορα. Ναι, μεν συμμετέχουμε για τη χαρά του σπορ και του αθλητισμού, αλλά θέλουμε να είμαστε νικητέ. Θέλουμε να είμαστε και από μύτη και από κόλο οι πρώτοι. Θέλουμε να μας μνημονεύουμε, θέλουμε να τσουγκράμε, θέλουμε να σπάμε τον αλλονόν τα αυγά. Ευπεριστούμε μόνο οι αυτοί να είναι επιθυμίες, να τους πάμε τα αυγά και τίποτα άλλο. Κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει και να μας δώσει τρόπους αντιμετώπισης. Θα του είμαι θα υπόχρεοι. Ωραία θα ήταν να υπάρχει και ένα κουπονάκι, να υπάρχουν κάπου έχει αυγομαχίες σε κάποιες περιοχές τώρα της Ελλάδος. Γίνεται ένα τέτοιο έθιμο, αλλά δεν μπορώ να το φέρω έτσι. Γίνονται λέει στην Πιερία, στην Μπέλα, στην Καβάλα και στα Σέρας. Έχουμε και εμείς αυγομαχίες. Α, τι ωραία, θα το ψάξω να πάω να συμμετέχω εδώ με φανέλα λόγω, επειδή καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον, καλώς τον. Βεβαίως, βεβαίως. Από Μαϊάμι πάω. Ω, καλώς τον, καλώς τον. Έτσι. Τι έγινε, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς και μας θυμήθηκες. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά δεν λέμε από τώρα. Χρόνια πολλά λέμε μετά την Ανάσταση. Κλάιν. Εντάξει, οκ, εντάξει. Ναι, τελείωσε, αφοπλιστικό επιχείρημα. Ναι, ναι, ακριβώς. Καλή ανάσταση να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Πήρα έτσι, ξέρεις, εγώ είμαι του gossip. Τώρα εντάξει, δεν έχουμε NBA αυτές τις μέρες, εντάξει. Αλλά δεν τα είχαμε πει έτσι μετά το πρωτάθλημα. Ναι. Άκουσα τώρα και κάτι κουλά. Τι ελονοσία. Χειμώνα, μήνα, ελονοσία, κρούσματα, είμαστε σοβαροί. Διάφορα είχαν εμφανιστεί πέρυσι, ρε παιδί μου. Είχαν εμφανιστεί δύο σε εκεί στην ευρύτερη περιοχή προς Δέλτα Αξιού και τα λοιπά, δύο κρούσματα ελονοσίας εκείνη την εποχή. Και αυτό, ας πούμε, για λόγους προληπτικούς, ας πούμε, οδήγησε στις αρμόδιες αρχές να αποκλείσουν από αιμοδοσία τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών. Αυτό, ρε παιδί μου, υπήρχε σαν οδηγία από το ΑΧΕΠΑ, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, υπήρξε μια σπορά ψευδών ειδήσεων ότι απειλούμαστε, αυτό κάνουμε και ράνουμε, με κόσμο που δεν ξέρει ότι η ελονοσία δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καταλαβαίνεις. Ναι, είναι μόνο μέσα στον κουνουπιόν. Μέσα στον κουνουπιόν. Εντάξει, ελονοσία. Ξέρω εγώ, κατά καιρούς, ας πούμε, στο παρελθόν, δεν θυμόμαστε. Πρέπει να έχει και παίκτης του ΠΑΟΚ να έχει έρθει από Αφρική, νομίζω. Και να είχε... Κάτι μου θυμίζει τώρα που το λες. Ντέζε, ο Ραμπούτλα κάτι είχε. Ο Ραμπούτλα θυματίωσε. Κάτι μυστήριο, κάτι περίεργο είχε πάθει. Και νομίζω και ο Ντέζε πρέπει να έχει γυρίσει με ελονοσία από την Αφρική τα παλαιότερα χρόνια. Σίγουρα, επειδή είναι μεγάλο στατιστικολόγο των παικτών που έχουν προέρθει από την Αφρική, ο Σταύρος ο Κόλκας, ας τον πάρει ένα τηλέφωνο να το ρωτήσει. Θα ξέρει, σίγουρα. Ο Θεϊν Γκόντα, αμαφούλε, πάντως δεν ήταν. Δεν ήταν. Ο Ντέζε, είδε βιντεάκι που έκανε και πανηγύρισε στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω να το πω. Ο Ντέζε. Σοβαρά, όχι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι. Δείτε το, δείχνει ρε παιδί μου διάφοροι. Ξέρω εγώ, όπως και ο Σέρτζιο Κονσέισαο, διάφοροι έτσι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ανεβάσανε βίντεο και σχολιάσανε και πανηγύρισαν. Ο Ντέζε πρέπει να είναι μέσα σε ένα αγροτικό, σε ένα ντάτσουλ. Κάτι τέτοιο. Γιατί οδηγάει, κουνάει και βλέπεις ότι δεν έχει από πίσω καθίσματα, ας πούμε. Πάει, δεν ξέρω, στο χωράφι. Εν τω μεταξύ, ο Ντέζε δεν ήταν γιος πρίγκιπς, φύλαρχου, κάτι τέτοιο. Τώρα τι πιάσαμε το πρωί για τον Ντέζε. Πήγαμε σε vintage. Ναι, yeah, vintage. Για πες, άσε τώρα, ναι, εγώ κάνω τους συνειρμούς. Ναι. Τι να πω τώρα, δεν τα θυμάμαι αυτά. Όχι, εντάξει, έχω δει τόσα βίντεο, έχω δει τόσες φωτογραφίες. Πραγματικά ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί πέρα. Δηλαδή, είδα το μάτς, ήμουν την Κυριακή στο σπίτι. Είδα το μάτς, είδα τους πανηγυρισμούς. Εντάξει, έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Πώς μόνος σου είχες συμπαράσταση κάπου να το μοιραστείς όλο αυτό? Όχι, μόνο τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Όλοι μαζί του μάτς. Είχες κάποιον να σε καταλάβει. Το πανηγυρίσαμε. Ναι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Μαϊάμι? Δηλαδή, εδώ έχουμε το Λευκό Πύργο, ας πούμε. Στην Αθήνα την Ομόνια.
Έχει κάποιο. Το σήμα κατά δεθέν, ναι. Έχει ένα σήμα κατά δεθέν. Αυτό είναι, άμα μπεις στο ίντερνετ θα το βρεις, είναι ένα ρολόι το οποίο είναι στην Ocean Drive κάτω στο Miami Beach. Mm. Και έχει την ώρα, την ημέρα, ναι. Το χρόνο και γράφει από πάνω Miami Beach. Μάλιστα. Και πάει ο κόσμος και βγάζει φωτογραφίες. Μάλιστα. Σαν να λέμε Νεάπολη, το ρολόι στην Νεάπολη. Αυτό. Κάτι τέτοιο. Δεν το πήγες το δει, δεν είχε καν κάτι φαντεζή. Δεν πήγες να κάνεις όμως, διότι βγήκανε βίντεο, υπήρχαν φίλοι του Δικεφάλου από την Αυστραλία, από τη Νέα Υόρκη, από τη Ζάμπια, από τη Γερμανία, που στείλανε βιντεάκια και συμμετείχαν με τον τρόπο του στη Φιέστα. Έπρεπε και εσύ, ας πούμε, από το Μαϊάμι. Να στείλεις από καμιά ξάπλα. Ξέρω εγώ, είναι στη Φιέστα, Μαϊάμι. Ένα ξέρω εγώ εκεί πέρα με μια φωτοβολίδα στο να πίνεις πίνα κολάντα και να φοράς ένα ωραίο πουκάμισο με φλαμίγκο. Α πούμε, γιατί δεν θα ήταν ένα τρόπο εορτάσμου, δεν κατάλαβα. Πρέπει να τρελνόμαστε. Αλλά ήταν η τελετή και όλα αυτά και τα βίντεο που στείλανε τα παιδιά από την Αυστραλία και από τη Νέα Υόρκη. Εγώ είμαι και μέλος στο σύνδεσμο της Νέας Υόρκης και τους είδα εκεί πέρα. Ήταν πολύ καλή. Όλη η Φιέστα ήταν. Απίστευτη. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει τέτοια φιέστα στο Βάρμπινγκ. Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν. Ήταν η πιο εντυπωσιακή φιέστα που έχουμε δει. Ήταν η πιο εντυπωσιακή με το παρελθόν, με του παλέμματο. Ήταν ωραία. Και το με τα παιδιά που έχουν πει. Το αστείο τη υπόθεση, α πούμε, γιατί εμεί εδώ πάντα εξετάζουμε τα πράγματα και πίσω από τι γραμμέ που δεν το άκουσα πουθενά να σχολιάζουν, είναι ότι με το που έγινε αυτό το πράγμα, αυτή η φιέστα, αμέσω άρχισαν να γράφονται, ας πούμε, στο σύνολο των μέσων, διθυραβικά σχόλια. Του στυλ, ας πούμε, πάω καλά, αλλάζει επίπεδο και τέτοια που πριν δεν λεγότανε, ας πούμε, με το αγωνιστικό. Πριν ούτε για αστείο. Ναι. Και δεν ξέρω πραγματικά. Και εγώ αυτή τη στροφή που λες και έχεις δίκιο, και εγώ το παρατηρήσα και μου έκανε και τεράστια εντύπωση. Εν τέλει, ας πούμε, λειτουργώντας ως λίγο έτσι άνθρωποι πρωτητέρων εποχών, θα μποθήκαμε από τα φωτάκια. Και από τις πέτρες έτσι, ας πούμε, τις γυαλιστερές κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ξέρεις τι σου λέει, εντάξει, ρίχναμε που ρίχναμε τη λάσπη μας όλα τα χρόνια και αυτά, εντάξει, τώρα το πήραν να σφανούμε κι εμείς λίγο καλοί άνθρωποι, από εκεί. Πούμε, να δείξουμε. Όχι, νομίζω ότι το είπανε, ότι εντυπωσιαστήκαν από αυτό που είδαν, ότι το αγωνιστικό δεν τους επηρεάζει, ας πούμε, ότι θέλει ο κόσμος, θέλει ακόμη άρτων και θεάματα, θέλει γιορτές, ρε παιδί μου, θέλει... Θέλει φαντεζή. Όχι μόνο η Φιέστα, αλλά και τα πανηγύρια στο Λευκό Πύργο. Τα δείξαμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ μέχρι και σε site στην Κολομβία έγιναν θέμα η Φιέστα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επειδή εγώ κοιτάω και τα σχόλια λίγο στα Ελληνικής Αμερικής, επειδή η κοπέλα μου είναι από την Κολομβία, κοιτάω τα πρωταθλήματα και αυτά και η ίδια μου έστειλε. Λέει, δες, η ομάδα σου είναι στο τάδε site, ας πούμε. Της Κολομβίας, μάλιστα. Μεγάλη τιμή, πανηγυρίζουν παοκτσάκια σε κορδελιό. Εύωσμο, Σταυρούπολη. Ένας Έλληνας παοξής και πολύ αρκετά γνωστός. Δεν ξέρω αν τον έχει πάρει το μάτι σου. Είναι στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας. Έχει και ελληνικά εστιατόρια. Νομίζω. Ο Πετράνο, από την Τούμπα και... Ναι, νομίζω έχει δείξει το World Party. Έχουμε πάει. Αυτό. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά, λοιπόν. Χαιρόμαστε που σ' ακούσαμε. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα με δράση του NBA, γιατί έχουμε Boston Celtics, Milwaukee Bucks, το οποίο είναι ντερμπάρα μεγάλη στην Ανατολή. Βέβαια. Και πλέον περιμένουμε μόνο τα τυπικά να λήξει το μάτς, να λήξει η σειρά, συγγνώμη, Denver Nuggets της San Antonio Spurs. Μόνο αυτό έχει μείνει και ξεκινάνε και από εκεί τελικά. Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαιότερα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάω. Ο φίλος μας ο Ευθύμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δει το Μαϊάμι στη γραμμή. Και μιας και είπαμε και τα μπασκετικά και το NBA, ας με συγχωρέσει λίγο γραμμή, θα συνομιλήσουμε. Houston Rockets, Χιούτσα, ναι, καλά. Έλα, Χιούτσα. Houston Rockets, Utah Jazz νωρίτερα, 193. Αυτή τη στιγμή παίζουν Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, είναι 54-56. Παίζουν στο Golden State στη δεύτερη περίοδο, με την σειρά να βρίσκεται στο 3-1. Οι Houston πέρασαν και περιμένουν τώρα τον νικητή από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχουμε επίσης μια ματσάρα Warriors με Rockets. Όπως επίσης έχουν περάσει οι Portland Trail Blazers με τους Oklahoma City Thunder. Στους επικράτησαν 4-1 και περιμένουμε το Denver Nuggets San Antonio Spurs που είναι στο 3-2. Αυτές θα αναμετρηθούν μαζί. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα πρόωρο τελικό ανάμεσα σε Rockets και Warriors, όπως όλα δείχνουν. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Μεγάλη καλημέρα, τη μεγάλη Πέμπτη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μήπως, να μας πει ο φίλος Ευθύμης, μήπως το χαρακτηριστικό του Μαϊάμι είναι τα Everglades? Τα Everglades. Τι είναι αυτά? Είναι κάποια τμήματα παραλίας που είναι κάτι μεταξύ Έλους και Λιμνοθάλασσας. Α, τα έχω δει στο CSI Miami, εκεί που πήγε ο... Έτσι, έτσι. Ο Ρέσια. Ναι. Όπου τρέχουν εκεί πάνω αυτές τα hovercraft, βέβαια. Τα hovercraft, βέβαια. Ξέρω, εγώ ξέρω το overplay που παίζουμε στο μπάσκετ. Είναι άμυνα. Θα σας μάθουμε εδώ τώρα να πούμε τα συστήματα. Πώς πετάει έτσι πέρα στ' άλλο, ρε. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε με τα overlap έτσι. Και με τα transition μας έχουν κουράσει μας τους μπασκετικούς. Σε πω εγώ τώρα overplay και fade away shoot. Τα fade away, ναι. Βέβαια. Έτσι. Το fast break που έτσι. Το έλεγε ο Γεωργίου παλιά να πούμε. Και πόσα άλλα, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα, Μεγάλη Πέμπτη, είπαμε, έχουμε τη λειτουργία του Λουτήρος. Του... Όχι του Λουτήρος. Του νυπτή. Ναι, έτσι, εντάξει. Η ορολογία της θάλασσας, της Εκκλησίας, είναι του Λουτήρος. Έτσι το γράφει. Λουτήρας, νυπτήρας, δεν είναι το ίδιο? Ναι, βέβαια, αυτό λέμε. Ναι, ναι. Αλλάζει, πώς το λένε, καθαρεύουσα, δημοτική, ναι, και ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, οποιαδήποτε σύμπτωση με το πλήσιμο ποδιών, με του πλήσιμου του ποδιών με το πλήσιμο αυτοκινήτων το οποίο πήρε πριν κάποια χρόνια από κάποιον πρόεδρο κάποιας... Όχι, κάποια χρόνια φέτος συνέβη. Φέτος συνέβη. Όχι, όχι, το είχε υποσχεθεί. Φέτος ήταν. Ναι, φέτος συνέβη. Μα μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, το οποίο είναι τόσο φορτωμένο μαγιά που όταν ήθελε να γράψει κάποια συνθήματα σε κάποιο γήπεδο είχε μαζί του 7, 8, 9, 10 μπράβο. Μάλιστα, τώρα βρήκες και εσύ Μεγάλη Πέμπτη να ανοίξεις ζητήματα. Λέω ψέματα. Ναι, τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μαϊάμι και τα Έλλη? Είναι μέσα, από το Λουτήρα δηλαδή. Από το Λουτήρα, μάλιστα. Από το Λουτήρα και από το Βατήρα. Τώρα τι πόδια, τι αμάξια, τι... ξέρω εγώ. Τώρα όσον αφορά την Ελληνοσία, άμα ακούει κανένας ναυτικός, στην ορολογία των ναυτικών πρέπει να λέγεται μαλαλάδα. Μαλάρια, μαλάρια, τα λέει ο Καβαδίας. Δύσκολες ώρες, κάκος ύπνος και μαλάρια. Είναι... Αν ακούει ο Τωρόντος αυτό να πει. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι παράξενα τις τρίας τα φανάρια. Θα γίνω εγώ το Ρόντος. Και δεν θα βλέπεις καθώς βλέπει με το Ρόντο. Και πα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 . Μάλιστα. Όχι, είπα να κάνω ένα mashup, ας πούμε, να τα συνδέσω και να τα συμπλέψω. Πρέπει καμιά φορά έτσι να... Αυτό που είπε ο Γκουβέρνης ο Παύλος, να βγαίνουν κάποιοι και μετά να πιάνουν από κοινού ένα... τραγούδι να μου. Έτσι, έτσι. Σαν, αλλά σαν... άμα είναι παράφωνοι να έχουν και κανένα μπράβο από δίπλα, να συμπέσουν. Άμα είναι παράφωνοι μπορούν να κάνουν καριέρα η family της δικιάς μου. Και εγώ παράφωνος είμαι και τραγουδάω στα ίσου, μαγαζά. Τώρα σαν να βελτιώθηκε. Χάσε, κατηγορούμε γι' αυτό τέλος πάντων. Θα το αντιπαρελθώ. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τσάω, καλημερίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε, αραγές. Ενώ εσείς όταν περνάτε έξω από την Τούμπα με τους ύμνους στα αυτοκίνητά σας περνάτε ένας-ένας. Έτσι, μη μας τρελάνετε. Ούτε με το λεωφορείο το 10, όταν περνάει το 10 κάτω από το Παναστασίου μεταξύ της παλιάς της Φιγκαρό με την Μπότσαρη τρέμετε. Με το λεωφορείο μέσα που είστε. Ωχ, αρχίσαμε πάλι. Χαράρε, μια μεγάλη Πέμπτη ήρθε. Είναι η μέρα του Λουτήρος, ναι. Να πάτε κάτω να πλύνετε τα πόδια του αφεντικού σας που φιλήσατε τα χτυλίδι. Να μνημονεύσετε τη μέρα, να πούμε. Ωραία, πρωί-πρωί. Εδώ ξεκινήσαμε. Ποιητική εκπομπή, ταξιδιωτική εκπομπή, εκπομπή κελπνό και καταλήξαμε. Εννοείται στο πάω Κάρης. Όλα, όλα εκεί. Ναι. Βέβαια, έχω βάσιμες υποψίες ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν ακούει ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξεκάθαρα. Θα πάρει τον Πάο, θα πάρει τον Λουτσέσκο, είναι ο επόμενος. Σιγά μου, ρε το Ζιντάν τώρα, έλα, υπερεκτιμημένος, αλλά με τρία, ξέρεις, με τρία. Γιατί προσπαθώντας να δικαιολογήσει έτσι την φετινή πορεία της Ρεάλ, δεν ξέρω αν είδες δηλώσεις. Όχι, δεν είδα. Και μπροστά στην ανωτερότητα της φετινής Μπαρτσελόνας που είναι άπιαστη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, λέει η Ρεάλ έχει 33 πρωταθλήματα, η Μπαρτσελόνα πόσα. Όχι, αυτός.
Δεν παρακολουθεί πάω, το παρακολουθεί κάτω, αέρα σπορ. Αέρα σπορ λες, αντάξει. Αέρα σπορ παρακολουθεί. Μπορεί, μπορεί. Το παράξενο θα ήταν ότι άμα έλεγε ότι εμείς έχουμε 42 πόντους και ας έχουμε 37 ας πούμε. Ναι, αυτό ναι. Είναι το παράξενο. Αλλά να σου πω, ταιριάζει ο Ζητάν στην ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚ, mm-hmm. να θυμίσω την κουτουλιά στον πατέρα τη, ας πούμε. Mm-hmm. Η οποία έχει γίνει και άγαλμα. Δεν θυμάμαι ναι, πού ακριβώς, ναι, αλλά κάπου είναι, έχει γίνει και άγαλμα. Και μας πειράζει εμάς που λέμε ο ένας και ο άλλος, άλλοι τη βία την προάγανε σε τέχνη. Καλά, ναι, άλλα αυτά. Την κάνανε. Ναι. Τι λέω, ό,τι και να σε πούν, δεν παίρνει κουτουλιά. Πλάκα κάνει. Για πλάκα. Ό,τι και να σε πούν. Εντάξει, και εδώ ρε παιδί μου δεν έκανε σίγουρα τον Γκαρσία. Είναι το αντίστοιχο του. Δεν το κάναμε και άγαλμα ρε φίλε, ούτε καν. Δεν το σκέφτηκε κανείς. Δεν το σκέφτηκε κανείς. Ούτε πίνακα ζωγραφική. Ήταν ναι. πολύ ρε στο πλάνο μέσα. Δεν το σκέφτηκε ήταν... κανείς. Εγώ σου λέω ήταν τώρα. Ήταν πολύ στο πλάνο, θα πάρει πολύ μπρούντζο το άγαλμα. Γιατί είναι ο Γκαρσία, ο Ντιόγκο και δίπλα κάνουν καβάτσα, καφές Γεωργιάδη και λοιπά. Έτσι. Να μην τους δουν. Εγώ σου λέω τώρα. Ναι, και από την άλλη, άμα απαντήσουν στον Ολυμπιακό με ένα καρεμπέ, ας πούμε. Ε. Ναι, ήταν κυκλάκι. Ήταν κυκλάκι. Ήταν κυκλάκι τώρα που έγινε η φάση. Άμα τη δει τη φάση φωτογραφική, να δίνω τη μέση και γύρω γύρω έχει κόσμο. Πού θα βάλει άλλο τώρα καλλιτέχνη. Ο γλύπτη. Ποιο είναι ρε αχ δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ένα άγαλμα έτσι αρχαίο που είναι ένα σύμπλεγμα. Ένα σύμπλεγμα. Σύμπλεγμα ρε παιδί μου διαφόρων εκεί πέρα. Δεν το ξέρω εγώ. Αχ είναι πολύ κλασικό μωρέ. Νομίζω το είχαμε και στο βιβλίο της ιστορίας. Τέλος πάντων. Το μόνο σύμπλεγμα που ξέρω είναι αυτό πάνω και στο Συντριβάνικο. Το σύμπλεγμα του Λαοκόντος. Α ναι ρε. Ναι. Έτσι, αυτό. Έτσι θα το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Ναι. Εμείς μπροστά από το κήπεδο δεν έχουμε αλάνο να πλύνουμε αυτοκίνητο. Εσείς άμα κερδίσει κάτι στιγμή, το δικό θα το πάει. Εκεί πέρα που θα του δώσουν τα καινούργια τα χωράφια για να προεκτείνει το κλεάθι. Mm. Μάλιστα. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Λοιπόν, δυναμικό ξεκίνημα. Έτσι, για να παίρνω και εγώ τα πάνω μου. Γιατί είπαμε, είμαστε μετά από live και χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση του κόσμου και τη συνδρομή για να προάγουμε την ευγενία. Άμυλα να προάγουμε και τον πολιτισμό όπως πράττουμε καθημερινώς εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4. 6 και 35 να με συγχωρέσει η γραμμούλα. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε δυνατή, γεμάτη, φορτσάτη και ορεξάτη. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, στο Λόγον Επειδή, στο πρωινό της Μεγάλης Πέμπτης, 25 του Απρίλη. Αρχίζουν λίγο έτσι και βλέπουμε μια καλύτερη μέρα. Λίγα συννεφάκια θα έχουμε για σήμερα, μέχρι 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε βροχές ούτε σήμερα ούτε αύριο. Έχει κάτι ψηλό ανήσυχα εκεί, μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, αλλά ξημερώματα θα σουβλήσουμε, θα ψήσουμε, θα απολαύσουμε, να μην ανησυχούμε με λιακάδα τουλάχιστον εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και ένα συνολικό δελτίο ενδεχομένως για τα υπόλοιπα μέρη, τα όμορα, τα κοντινά. Καλημερίζουμε και τη γραμμή που δεν ξέρω μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Φυσικά και όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την αγαλώστηνα. Λέω κάθε φορά που παίρνω τρεις φορές. Δεν την πετυχαίνω. Mm-hmm. Μου λες καλημέρα, δύο. Καλημέρα, λέω καλημέρα. Συντήρηση με μιλάς. Ναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι κόλπο. Με έχεις αμπαρισμένη σε γραμμή. Βέβαια, βέβαια. Το κατάλαβα και πες εδώ και χρόνια και το είδα τώρα το κατάλαβα. Τι κάνεις. Καλά είμαι, καλά είμαι. Παλεύω με τα θηρία. Γάω. Παπί. Παρακαλώ. Όπα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Εμπρός λαοί, ας ενωθούμε. Είναι ατάξη μας καλή. Να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Θα τρως θα πίνεις και θα κοιμάσαι. Θα σε ελέγχουν όπου πας. Θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουμπάς. Συνθήκες κάνει και συμφωνίες. Ο αθέος πολιτισμός. Δεν είσαι πλέον πρόσωπο, μονάχα αριθμός.
ηγέτες κρίση και τραπεζίτες, ιδιοκτήτες καναλιών, μαθαίνουν στα παιδιά μας το δρόμο το σωστό. Έλα το ρεφρέν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, έλα. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη ψηλά, τα μεγάλα ιδανικά, η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, ιστορία δεν ξεχνιέται. Έτσι. Ήσουνα μέσα στον τόνο, σου βγάζω το καπέλο. Εμπρός λαϊ. Ε, είσαι καταπληκτικός. Έτσι, καταπληκτικό. Στο replay να το ακούσουμε. Έτσι, στο replay, η ελεύθερη, ένα κομμάτι που το αρμηνεύουμε κι εμείς στις χώρες περίδες μας. Ο τραγουδιστής βέβαια των ελευθερών, εκείνη η περιβόητη Πάλε Ποτέ Παπαροκάδες, αποσχηματίστηκε και πλέον συμμετέχει σε metal συναυλίες ως τραγουδιστής μιας tribute band πάνω στο Ρόιν Τζέιμς 2. Βέβαια. Αυτό... Δεν είναι τυχαία φωνή ο κύριος. Ναι, καλώς, καλά, φωνάρα είναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραμείνει σε αυτό το χώρο που μας ενέπνευσε και εμάς τους ίδιους. Τώρα με τα χρόνια σα δείξατε. Πατήστε λίγο στο YouTube Μπάμπης Μπατμανίδης, Alexander the Great, Παπαροκάδες Cover, να δείτε τι έκανε ο άνθρωπος. Έτσι. Και μη παραχαράζετε, παίζουμε μαζί πλέον, τα κάνουμε όλα μας up. Δεν το έχω ακούσει. Έτσι είναι, νέα προσθήκη φετινή. Φετινή τώρα που ήταν στα πάνω το περιβόητο έτσι. Ρεμίξ, μάλιστα. Ευχαριστούμε για την. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε από Τρίτη. Τρίτη έρχεσαι, ανεβαίνεις. Όχι ακόμα. Ραδιοφωνικά προ τα ραδιοφωνικά. Thank you. Ciao. Μια συγκλονιστικότατη ερμηνεία από τον φίλο μας τον Ηρακλειδέα από το Τορόντο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι. Δεν σ' ακούγα. Τι θα ρωτήσω, πολύ δυνατό να έχει τα μηχανήματά σα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πολύ δυνατά, για να ακουγόμαστε. Για να έχουμε έτσι το σήμα, το καλό, το δυνατό. Γιατί θα γίνει κάτι σημαντικό σήμερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Θα γίνει κανένα γεγονός που χρειάζεται γερή δόνηση σε μηχάνημα το δόνηση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Παρακολουθούμε θα. Κλωμό το βλέπω. Κλωμό, τι να γίνει άμα της. Άντε να πάρουμε τίποτα παϊδάκια και τίποτα παντσέτες. Μπορεί ο κόσμος να θέλει με τα σάλια του να δικαιωθώ, ρε Μπάβη. Ναι, όχι, μη λες έτσι τώρα. Δεν εννοώ αυτό που λέω. Δεν υιοθετείς αυτό που λες. Όχι, τι μεταφάνω. Θα δικαιώνεσαι. Έχει κόσμο χαζό. Νομίζω ότι εγώ θα αρχίσω να γίνομαι. Σε ευχαριστούμε. Με μήνυ, με γούνες. Πάντα βλέπει ο καθένας, δεν ξέρω. Εγώ δεν βλέπω έτσι πάντως. Μάλιστα. Ναι, καλά μωρέ, ετοιμαζόμαστε για την Ανάσταση σιγά σιγά, σήμερα θα βάψουμε αγουλάκια. Θα πάω, να εδώ. Δεν προλάβω να πω το φούρναρα, μου στείλει και ένα τσουρέκι μέσα στην παραγγελία, τι να κάνω, εντάξει. Θα μας φέρεις κανένα κανέρεση. Κανέ, ωραία, θα σου φέρω. Δεν είναι ακριβή. Ακάνε μου κανά καρή. Τσάω. Καταφέραμε και μας έκλεισε και η Κατερίνα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Έλα Μπάμπη, εγώ ναι. Βέβαια. Έλα από Μαϊάμι, θύμισε με πάλι. Πήρες να δευτερόλογησες. Πήρα να δώσω διευκρίνη, ναι. Πήρα να πω για τον προηγούμενο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για τα Everglades. Τα Everglades, εντάξει, δεν είναι monument, δηλαδή δεν είναι μνημείο, όπως είναι το ρολόι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, ένας πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος είναι στα δυτικά του Μαϊάμι, γεμάτος από λιμνοθάλασσες, έλλη κλπ. Το οποίο όμως έχει κροκόδυλους μέσα, έχει φύγει, έχει για άγρια ζωή. Και βέβαια μπορείς να πας εκεί και για κυνήγι κροκοδύλων. Να, κροκοδυλάκες, για λακκώστα θα πας δηλαδή. Ναι. Επιτρέπεται. Έχει ένα μονοπάτι. Επιτρέπεται. Ναι, κανονικά. Ναι. Πας με ειδικούς. Ανοίξεις κυνηγητική άδεια, μπορείς να πας και μόνος σου, αλλά μπορείς να πας να πληρώσεις και να απλά να το ζεις σαν εμπειρία. Μάλιστα. Ωραίο. Έχει ένα συγκεκριμένο πάτο που μπορείς να το κάνεις με το ποδήλατο, το οποίο περνάς ανάμεσα από τους κροκόδυλους. Τουχ, Παναγιά και Χριστέ.
Ναι, απίστευτο έτσι. Δηλαδή, πας και αριστερά και δεξιά βλέπεις αλιγάτορες. Εδώ κατσαρίδα βλέπουμε και πεταγόμαστε. Σπάνε, γαϊδία. Και τέτοια που άλλους κροκόδηλους. Ναι, να μας λείπουν. Κροκόδηλους, εντάξει, μπορώ να συναντήσω. Ξέρω αρκετούς εδώ. Να πας τίποτα καφενεία Σταυρούπολη. Από σήμερα και μετά θα δεις κάτι κροκόδηλους μέχρι την Κυριακή. Θα σου πω μια στοματάρα. Τους έχουν. Ζούνε και στους υπονόμους οι αλιγάτορες. Ισχύει αυτό. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν, ναι. Κάποτε πρέπει να αφιερώσουμε και μια εκπομπή σε όλα αυτά τα τι μας κρύβουν, για όλους τους παγκόσμιους αστικούς μύθους. Είχαμε κάνει έτσι μια επιδερμική αναφορά στους αστικούς μύθους Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εκείνη την εκπομπή. Δεν μου θυμίζει τώρα κάτι. Εντάξει, προσφάτως είχε μια κορυφαία. Ήταν πρόσφατη ή ήταν πιο. Πρόσφατη. Συλλέγουμε. Α, ήταν εκείνη που ο Φωτιάδης έλεγε για μια μάγισσα η οποία ήταν σε μια σπηλιά. Ναι, ναι, ναι. Την άκουσα. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την δευτερολογία και τη διευκρίνηση, φιλιά. Γιατί πρέπει να απαντηθούν τα πάντα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κυριάκο, που μας διευκρινίζει για τον τραγουδιστή των Παροκάδων. Το όνομά του είναι Γιάννης Παπανικολάου και ήταν τραγουδιστής των Inner Wish, ελληνικής heavy metal μπάντας, για χρόνια πριν ενταχθεί μέσα στον δυναμικό εκεί του μοναστηριού, στο Τρίκορφο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στη Βιωτία πρέπει να είναι το εκείνο το μοναστήρι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Παύλη μου. Τι έγινε, πού είσαι? Η πόρτα κλειστή είναι. Α, πόρτα κλειστή, είμαι εδώ στο φίλο μας εδώ το, στην Πουκάτσα, δίπλα είμαι. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να το σταθερώ. Μάλιστα. Αν κάνεις τώρα το διάλειμμα σε 10 λεπτά, έλα καθιστή, δεν γίνεται. Τι περιπέτεια, ρε. Ποιος σου την έκλεισε, Δεν ξέρω, κλειστήρια, λέει, πατούσε ένα κουδούνι, να αποτίσεις τώρα γιατί έχω τον άνθρωπο το τηλέφωνο. Ναι. Αυτό πήρα σε πω. Καλά έκανες. Χαιρετίσματα στον Πουκατσατζή. Φιλιά, εδώ δίπλα. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Θα λέγαμε ότι η εκπομπή σήμερα θα είναι και πού, Σκάει και Φωτιάδης μετά τις 7 να γίνει καταιγισμός. Κλειστή η πόρτα και πάλι. Πρέπει να κατέβω να κάνω και τον θυρωρό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Πρέπει να έρθω εγώ για να είναι όλα ανοιχτά. Έτσι. Εσύ τίποτα. Εσύ διέψευσες το οτιδήποτε. Εγώ... συνέβη. Μπήκα άνετα, άνοιξα εκεί, πότε κάθισα, χαμπάρι δεν με πήρε. Ναι, πότε μπήκες μέσα. Αλλά δες, μόνο στο φίλο μου στο Μιχάλη συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω. Κάποιος... για Μαϊάμι, το IKEA το παίρνει μετά το λεωφορείο. Από το μετεπιβίβαση, ναι, κανονικά. Μικρός ήθελα να πάω Μαϊάμι. Μικρός, δηλαδή ποτέ δεν ήμουν μικρός πλέον στην ηλικία που έχω φτάσει. Όλα είναι πάλι μεγάλος. Κάποτε θα πάω στο Μαϊάμι. Τώρα δεν θες να πας δηλαδή. Εντάξει, τώρα έχουμε και τζάμπα σπίτι. Ξέρεις, από μόνος μου καλέστηκα εγώ. Τζάμπα σπίτι, είναι γνωστά από τον άνθρωπο εκεί, μας θέλει κοπέλα του το ένα το αλλιώ. Το όνειρο Las Vegas το έχω να πω. Όνειρο Las Vegas. Las Vegas, βέβαια. Εκεί είναι. Άμα να πας κάπου, εκεί θα πας. Καύτο καλό είναι. Τι να πας, πρέπει να έχει λίγο παρά. Θα πας εκεί, θα σε μαδίζουν κατευθείαν. Ναι. Εδώ πηγαίνουμε εμείς και παίζουμε στα καζίνα όταν έχει τζάμπα τουρνουά. Δεν έχω βάλει ούτε μισό ευρώ. Κανονικά. Μπάρμπας μου, αδερφός, μάνας μου πήγε. Ναι. Ένα μήνα. Ναι. Έχουμε ένα φίλο που έπαιζε εκεί σε ένα καζίνο μουσική. Πρέπει να πάμε να το βρούμε. Να μας κανονίσει κανένα μεγάλο θέαμα. Και εμάς. Καλή ανάσταση σε όλους, Μπαμπινό. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Επίσης. Όσοι πάμε τόσοι να γυρίσουμε και περισσότεροι δεν υπάρχει πρόβλημα. το σημαντικότερο, ναι. Προσοχή, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνες ούτε τίποτα, ψυχραιμία. Υγεία αυτός όλο τον κόσμο, καλά να περάσουμε και ας κάνουμε ανάσταση ο καθένας και, μέσα μας, να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει για να είμαστε καλύτεροι. Μακάρι τώρα το σοβαρεύουμε, μακάρι όλος αυτός ο κόσμος που πηγαίνει τις ημέρες στη συγκεκριμένη στην εκκλησία, μακάρι να μπορούσε σε ένα ψεγάδι να αντιληφθεί αυτά που λέγονται, αυτά που έχει πει ο Ιησούς, αυτά που μεταφέρει ας πούμε σαν ανθρώπινη ύπαρξη πρωτίστως για εμέ, για την αγάπη, για την ελληνική, για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο χωρίς διαχωρισμό στα χρώματα, στο τι είναι ο καθένας, στο τι δουλειά κάνει, που ανήκει, από που προέρχεται. Αυτά έχει πει ο Χριστός και δυστυχώς δεν τα έχουμε υιοθετήσει.
Δώστε το να. Τέλος πάντων, ας μην το σοβαρεύω. Ευχαριστούμε για όλα και ακόμα μια φορά για τις παρέσεις πρωινές. Εγώ ευχαριστώ. Δικά μου. Για όλη την οικογένεια Παλικάρη. Θα τα πούμε. Καλή ανάσταση και σε σένα και εδώ είμαστε, τα λέμε. Έτσι, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Εντάξει, έγινε από τη μία στο σοβαρό, από τη μία στο πιο έτσι λαρό. Αλλά υπάρχει μια ανάγκη, εσωτερική ανάγκη του παραγωγού να εκφέρει και αυτό στην άποψή του ενίοτε για το αν πραγματικά έχουμε αντιληφθεί αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, τι σημαίνει μεγάλη εβδομάδα, τι σημαίνει όλη η παράδοση και όλη η αφήγηση για τον βίο του θεανθρώπου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άρα τεπίλας. Μάλιστα, τον ξέχασα κιόλας, δεν θα κατέβαινα. Αφαιρέθηκα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Έτσι, ο φωτιδίος έρχεται, ναι, κανονικά. Δηλαδή κινδυνεύσουμε να θεωρηθούμε βλάσφημοι, αλλά ταιριάζει, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε η παράβραση τίποτα άλλο. Παραβόλη, αντιπαραβόλη μάλλον. Να ξέρεις ότι σίγουρα ακούνε την εκπομπή, 1 εκατομμύριο 100 κάποιοι, οι οποίοι εντάξει τώρα τόσο πρωί, ποιοι να είναι εκεί μέσα στη οικοδομή τη δικιά σας. Ναι. Και επειδή άκουσαν ότι θα έρθει, πρέπει να κατέβει και κατά κουβάλα και να έκλεισε την πόρτα. Έτσι, ο υπερκοριός της ΕΕΠ βρίσκεται... Όχι ρε, ακούνε όλοι. Μη σου πω και αυτές τώρα οι θεατρίνες. Λες να έχει τόσο πρωί δύσκολα. Δύσκολη κάτω. Έλα ρε, το θέατρο δεν γεννήθηκε για το πρωί τώρα, το θέατρο. Ο Σέξπιρ έγραψε το όνειρο Θερινής νυχτός. Αμέτε θα έγραφε το... Η οποία όμως... Ναι, και λαϊθείς τώρα μου πουλάει και το πρωί. Ναι. Όταν ξημερώνει, γιατί καμιά φορά τα συμπαθούν. Λες, μάλιστα. Είσαι θεατρίνος. Έτσι. Τραγούδα τα θεατρίνε. Ταράνα, πόκμα, τάρα, ναι, εννοείται, εννοείται. Κλείσε, κλείσε, τα λέμε, τσάω, τσάω. Κυρίες και κύριοι, κι όμως γίνονται θαύματα. Εκτός κι αν τα μάτια μου με γελούν, εκτός κι αν βρίσκομαι σε μία παραζάλη, εκτός κι αν βλέπω οπτασίες, αλλά απέναντί μου έχω το Μιχάλη Φωτιάδη. Πώς μπήκες μέσα? Αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, πώς μπήκες? Ήσουν από κάτω, μιλήσαμε πριν από ένα λεπτό, λες κλειστή η πύλη. Δεν ξέρω, η πόρτα κλειστή και μετά πήγα στο φούρναρι. Ναι. Το φούρναλιο στο Μπουγατσά, το φίλο μου. Δεν άφησες φαγάδικο για φαγάδικο που Μπουγάτσα σε φούρνο. Μπάμπη μου, αγόρι μου γλυκό. Πώς μπήκες? Παίρνω το τηλέφωνο. Ναι, φτάνω στην. Κατεβαίνω από εδώ. Σ' ακούει εδώ το σου. Ναι, κατεβαίνω. Ναι. Φτάνω στην. Λέω τώρα, ναι. λες. Να γίνει το θαύμα. Όχι, όχι. Λες η πόρτα να είναι κλειστή. Και... Όχι, δεν γίνεται, λέω. Για αποκλείεται. Ναι, η πόρτα ήταν κλειστή. Η πόρτα ήταν κλειστή. Και πώς μπήκες, πώς άνοιξε. Κάποιος μπήκε μέσα. Γιατί το κάτω... Πώς, με ένα δευτερόλεπτο μετά που μιλήσαμε, ναι, κάποιος πήγε και άνοιξε. Αυτός που μας παρακολουθεί να ξέρει σήμερα. Θες να είναι ο Πάφη. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έχω τη λύση του μυστηρίου. Μάλιστα. Δεν σκουντάει τίποτα, την τραβάει. Τι απαντάς πάνω σε αυτό? Τίποτε. Τίποτα. Η σιωπή προς και απάντηση. Και τώρα σου πω, ναι, ότι το τσάλι το έχασε στα χαρτιά, έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν τι. Εγώ. Έβαλε κανένας από το... Ο πρόεδρος έβαλε κανένα υπογραφή? Δεν βάλαμε, είναι η αλήθεια. Έβαλε υπογραφή ο πρόεδρος? Έτσι. Το φίλο του τώρα. Ποιο φίλο? Ο αντιπρόεδρος ο Φούρναρης έβαλε υπογραφή. Θα κλείσουμε φίλο Μπουγάτσας εμείς, όχι. Ο διαιτητής, ο Top Gun έβαλε υπογραφή. Καλά που σε πήρε ο Φούρναρης τηλέφωνο χθες και σε λέει ότι το τσάλεν το χάνεις και εμφανίστηκε σήμερα. Μεγάλη παρακολουθία. Αγόρι μου γλυκό, συνοδεία κάνω παππούδες. Τρεις μέρες γι' αυτό. Καταλαβες. 5 ευρώ την ώρα παίρνω. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Τι παίρνεις? 5 ευρώ την ώρα. Πιο πολλά από εμάς. Άμα δεν πιστεύεις, θα σε δείξω τα χαρτιά. Πιο πολλά από εμάς. Τώρα θα πάω σε ένα εδώ στο τέτοιο στον Αίδη που είναι εδώ στην Αιγαίο και μετά θα πάω. Στο σπίτι μετά. Μάλιστα. Παππούς στον ΟΑΕΔΡΕ, φίλε. Όχι, παππούς. Θα πάω στον ΟΑΕΔΡΕ κάποια χαρτιά και μετά. Εδώ κάναμε. Εδώ κάναμε ολόκληρη. Δηλαδή τον ευχαριστώ τον Πάπη ζωντανά. Αυτό που με τον Δημήτρη. Οι μόνοι που ήρθαν, τα άτομα που ήρθαν, εγώ και ο Φούρναρης. Και ο φίλος μας. Από την Ορεστιάδα, από τη Γερμανία. Από την Ορεστιάδα και τη Γερμανία. Ναι. Και που δεν τον ήξερα και βγήκαμε φωτογραφία. Έτσι. Και χώρια ο κόσμος που κάναμε και κάναμε και το τραγούδι στην οικοδομή σε γνώρισα. Έτσι. Εγώ έμαθα όμως ότι ο τραγουδιστής από το συγκρότημα της συναυλίας που πήγατε το έπαιξε Βεντέτα.
Καλά έκανε και το έπαιξε με τέτοια. Πάρτα! Καλά έκανε. Γιατί ήταν μάγκα και ωραίο. Άξαρε, το γυρίσαμε το μπάτ. Φίλε, δεν μπορεί. Έμαθα ότι πλήρωσε και 20 ευρώ αυτόγραφο Μπατμανίδη για να πάει. Μπατμανίδη? Κοίταξε, πρώτο τραπέζι πίστα τον είχα μπροστά μου. Μέχρι και χαρτί το είχα πάρει για να του σκουπίζω τον υδρότα. Τι άλλο θέλει να σου κάνω. Την επόμενη συναυλία που. Άστα, δεν έχετε κανένα. Πώ ήταν. Θα του πετάς μπουκάλια μπύρα σε ποκάβο τα κανονικά. Ποιο θα πετάξει μπουκάλια μπύρα. Σαν το Γιασέρ, φροντιστής. Έτσι θα τον κάνουμε. Έφερα την κόρνα. Άκου, άκου, Παύλο. Ο Ευθύμης λέει για το μονοπάτι αυτό. Υπάρχουν οικολογικές οργανώσεις που αντιδρούν στο πέρασμα ποδηλατών από το μονοπάτι αυτό. Γιατί τα ποδήλατα είναι δυσκολοχώνευτα. Με λάιμ θα πάμε. Έτσι, για φρουτάκι. Για φρουτάκι. Δυσκολοχώνευτα. Έτσι, να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Μπάμπη μου γλυκό αγόρι, ήταν φανταστικά. Έχουν να βγω από το που ήμουν κάτω στα μαγαζιά εκεί στο καζίνο. Ναι. Γύρω στα 9 χρόνια. 9 χρόνια και έρθες στα μπουζούκια, ε! Δε άσχετα! Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί και όλα και το συγκρότημα που είχες, όλο και την ηλεκτρική θάρα και το, και το με το κλαρίνο και τη... Χαιρόμαστε που καλοποιούμε τον κόσμο και του μοιράζουμε χαρά. Ναι. Και είχε και κάτι άτομα που με βλέπουν από τη Μαρμίτα και βγήκαμε φωτογραφίες στο λογό. Σμίλησαν. Ναι, και γενικά. Άμα είσαι celebrity. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, ναι. Ταπεινός. Και χώρια πανέβηκα στο σκαμπό επάνω και κάναμε το θέλω. Εντάξει, μέρος του σοου και συγχωρογραφία. Ναι, και το πήρε και μια, την πήρε η κοπέλα, βαρούσε το σκεπάρι με το καρπί. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμούλα ή πια. Καλημέρα. Αυτό που ανοίγει η πόρτα και από το τηλέφωνο. Νάτος ποιος άνοιξε την πόρτα τελικά. Επενεύει. Τι να πάνω, είμαι και λίγο άτυχος. Και όχι μόνο άτυχος, είμαι και άτυχος με την Ανίτα. Αυτό εδώ τι σου θα λέει. Θα τα πούμε μετά, είναι μεγάλο ζήτημα. Μετά τις 7 θα τοποθετηθείς, έτσι. Μιχαλάρα μου, άτυχος που χαμογελάει σαν και εσένα δεν είναι άτυχος παιδικά. Έτσι. Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Ειδικά τον Μπάμπη και τον Φούρναρη χθες ήταν η αποθέωση. Σου μιλάω, δηλαδή ξέσπασα. Δεν είναι, είναι έχω, και το, έχω και την αναμονή με αυτό εδώ να ξεκινάς να κάνεις. Εγώ το κάνεις, την αναμονή. Ναι, όχι, την αναμονή, δηλαδή για να περάσουν οι μέρες. Να μέρα, κάνω... νύχτα, νύχτα, μέρα στην αναμονή. Ναι, και περιμένω. Άκου και το άλλο. Πήρα Κυριακή το πρωί. Ναι, όπα. Α, τώρα, άμα θέλεις, θα κάνεις το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Έγινε... Κράτα το να κρατήσουμε την αναμονή. Έγινε, γιατί έχω καυτό θέμα. Καυτό. Καλή ανάσταση να εξουαλικάρει, να είσαι γερός. Κοίταξε, η ανάσταση θα την κάνω εδώ στο εξωτικό τριάδι. Ναι. Εδώ δεν θα είμαι και τέτοιο. Το μόνο αυτό πολύ πολύ θα πάω μέχρι στο καζίνο που είναι. Εκεί θα τη βγάλω λιγάκι. Την πρωτοχρονιά ρε πάμε στο καζίνο. Όχι, θα πάω εκεί πέρα γιατί έχει ωρό βένι. Έχει. Τι βένι, δηλαδή. Ναι, κουψίδια και αυτά. Πού στο καζίνο. Βέβαια. Δεν έχει φρουτάκια. Φρουτάκια έχει, έχει ρεστοράν, εσύ. Και κοψίδια θα βάλουν εδώ. Βέβαια, ρε Μπάμπη. Παρακαλώ. Κάτσε, ρε Μπάμπη. Μήπως να σκεφτούμε ρε αντιγκασέρι να κάνει το καλύτερο. Το με εμένα με έψησε πάνω πραγματικά. Εντάξει, είναι ο καλύτερο. Κοίταξε, 12 ευρώ, ξέρει τι είναι. Βασιλικό τραπέζι είναι. Αυτά είναι. Βασιλικό τραπέζι. Το 10 ευρώ και τι τρώσε εκεί, ας πούμε. Τα πάντα. Τα δηλαδή, πάντα. Όπως βλέπεις τον πάγκο τώρα εδώ πέρα που έχουμε τα. Ναι, το βλέπω εδώ, το βλέπω οι φίλοι. Ακούγατε ένα μεγάλο πάγκο. Τρεις πάγκους έχει, δηλαδή. Ναι. Γλυκά, ναι. Σαν το φούρναρι που είναι. Ναι. Αρμυρά. Δηλαδή, ας πούμε, σαν ατζούγες, ελιές, αυτά που. Τι ατζούγες, ρε Πάσχα, ναι, ρε Πάσχα, δεν βγάλουμε. Όχι, συγγνώμη. Κάτσε. Έχει τρεις μπουφέδες. Λοιπόν, πάμε. Γλυκά. Γλυκά, ατζούγες. Ναι, ρε. Τι ατζούγια, ρε, θα με τρελάνεις, ρε. Ναι, ρε, έχεις βαζάκια μέσα και πας και βάζεις με τσιμπίδα και βάζεις σε πιάτο, ό,τι θες. Ατζούγιες παρακάτω. Και το άλλο είναι τα κοψίδια που έχεις. Κοψίδια, αγόρι μου, έτσι, μάλιστα. Αυτός ήμουν. Εντάξει, ανησύχησα, λέω μόνο με ατζούγια. Όχι, έχεις πατάτες, οτιδήποτε έχεις, ναι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο ακριβές είναι οι ατζούγιες? Έχεις δει πόσο έχω στο σούπερ μάρκετ? 16. Στέλνουν μηνύματα εκεί στο καζίνο. Έλα, ένα φωτιάδι. Γιατί μας βλέπουν και την μαρμίτα ξέρω. 16 ευρώ το κιλό έχει η αντζούγια στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να σε πω, δηλαδή. Άστα. Ναι, εντάξει, αλλά είναι 12 ευρώ. Λες που καλύτερα τα 12 ευρώ να το φας το φαΐ αυτό εδώ παρά τα γίγα στα 4 σάντε που εντάξει. Ναι. Άλλο τσάλεσμα. Διάλειμμα λοιπόν, γιατί έρχεται καταιγισμό, κυρίε και κύριοι, πληροφοριών, ηθήσεων. Θεματάκια, θεματάκια πολλά. Εδώ στο λόγο, επειδή μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή αρχίζει από τώρα.
την ρίξε μια κόρνα να ξυπνήσουμε, να ανοίξει το μάτι. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Μήπως θες να ρίξω και τη δεύτερη, την άλλη, τη δεύτερη. Ποια είναι η δεύτερη κόρνα? Η δεύτερη είναι που κάνεις αυτό. Πανάθεμα, σε κουφάθηκα. Δεν ακούω και τίποτα από χθες. Θέλεις να ρίξω καμιά ανακαλούπομα? Όχι, 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 όχι. Να μείνει το στούντιο, να μείνει το στούντιο εδώ. Να μείνει το στούντιο. Βαράει, παιδιά, έχει φέρει ένα. Τι είναι αυτό? Βαράει καρφί. Έχει φέρει αυτό το σφυρί. Το σφυρί αυτό που είναι. Ένα καλέμι, ένα καρφί. Τι είναι? Του βάρε. Αυτό, ρε. Αυτά που καλουπώνω. Του καλουπώνει στην οικοδομή, καλουπώνει στην οικοδομή, σιδερώνει. Αυτά που έφερα το βράδυ στο live. Έτσι, όλα τα σφάζει. Δεν έβαλε το τραγούδι και έλεγε στην οικοδομή. Βέβαια, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Λόγω επειδή κυρίε και κύριοι, δεύτερη ώρα τη εκπομπούλα μα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνία, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή. Στη σελιδούλα μα, στο Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, με ακούτε? Σας ακούμε, καλημέρα. Ω, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, πού είσαι? Σας ακούω εγώ στο άλλο που κάνουμε στη Μαρμίτα. Σας ακούω. Κύριε Φωτιάδη μου, τι κάνετε? Τι γίνεται και βγαίνετε και 12 με 2 τη νύχτα? Βγαίνετε και καμπαλό. Μ' άρεσε εκείνο εκεί πέρα που είχατε πει και πέθανε. Όχι, όχι, μισό, μισό. Ξέρω, ξέρω, γιατί μ' άρεσε που έκανες με το Μέγιο διάλογο. Πέθανα στο γέλιο, σου μιλάω. Έθανα στο γέλιο. Αχ, καλέ, τι έγινε, αχ, το κορίτσι. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπο. Μάστε ρε τηλέφωνο στην εκπομπή. Να πω μια καλημέρα στον αγαπητό Batman και Μπάμπι. Καλημέρα και μεγάλη μα τιμή που τηλεφωνείτε στην εκπομπή μα. Είμαι φανερό σταυμαστή σου, Μπάμπι μου. Πολύ φανερό. Είναι να πούμε για το live ότι ήταν εκπληκτικό χθε. Τέλειο. Ήσταν εδώ, ήσταν. Παρουσία, μπαλέτο, μουσική, ήχο. Δεν ήμουν εκεί, ούτε άκουσα τίποτα, ούτε με φωτογραφίε. Γι' αυτό το λε αυτό. Ναι, γι' αυτό το λε αυτό, γιατί δεν έχει ιδέα τι συνέβη. Ακριβώ. Μα είμαι σίγουρο. Φαντάζομαι, Μπάμπη μου. Δεν χρειάζεται να δω. Εγώ φαντάζομαι. Έτσι. Κύριε Φωτιάδη μου, μου επιτρέπετε, σε λέω Μιχάλη. Βέβαια. Πώ φυσικά. Και θαυμάζω χρόνια. Είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά όταν τον βλέπω στην τηλεόραση ή τον ακούω στο ραδιόφωνο, ό,τι και να κάνω και ας μαγειρεύω και ας... Και κρεμμυδάκι να κόβω και ξέρω εγώ και, και τα μάτια να δακρύζουν και κάνουν εκεί. Ξέρω, ναι. Και αγκουράκι και τέτοιο πίστο και αρμυρά και τέτοια να βάζεις και ξέρω εγώ. Εκεί θα βάλεις, εκεί θα δεις. Ναι, θα δεις. Δυο ώρες θα κοιμάτες, θα χορτάσεις το μάτι σου. Γι' αυτό λέγεται η Μαρμίτα. Συγγνώμη που το λέω. Είναι δηλαδή είναι ατμοσφαιρικά. Δηλαδή, άμα έχεις τίποτε κρυώματα, κάθεσαι και ακούς. Ατμοσφαιρικά, μάλιστα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου στον κύριο Φωτιάδη, στο Μιχάλη, πλέον φίλο μου. Αν μου επιτρέπεις, Μπάμπη μου, να παρακαλώ. Ένα ποίημα το οποίο είναι εμπνευσμένο καθαρά για τον κύριο Μιχάλη. Μεγάλη μας τιμή. Για να ακούσουμε. Το οποίο σβήνει με ένα τραγούδι το οποίο είναι σε ρυθμό και μουσική Μπέλα Τσά. Που είναι και επίκαιρο. Ναι, La Casa de Babi, Locotepiti. Α, ναι. Ξεκινώ. Ασάντε. Ναι, ασάντε. Σε γνώρισα μικρό παιδί, βλέποντας τη Μαρμίτα. Και από εκείνη τη στιγμή είμαι όλη μέρα πίτα. Το βλέμμα σου, Μιχάλη μου, σπάνιο στη ρωτώντα. Είσαι ένας πίνακας Νταλή, μια αρσενική Τζοκόντα. Ξέρω πληρώνεις για να βρεις την ειδονή, Μιχάλη. Αυτό μη σε απασχολεί, το έχουν κάνει κι άλλοι. Αλλά εσύ, Μιχάλη μου, πούλησες προστασία και αντί να πάρεις χρήματα, πλήρωσες την κυρία. Σε γνώρισα απολωνιστή και οπαδοβαμένο. Και αυτό που είδα στην TV δεν είχε πεπρωμένο. Σκίζεις φωτογραφίες, φωνάζεις και τσιρίζεις και για αχάριστους μιλάς, χαπιών και φούντας χρήζεις. Είσαι μεγάλος. Δήλωσες πως δεν είσαι πια αγνός Απόλλων Πόντου και είσαι και στο στόχαστρο NBA και το Ρόντου. Μιχάλη μου, να μην ξεχνάς. Κάτσε σε βάλω μια κόρνα λίγο. Απολωνάρα. Κάτσε ρε. Είσαι ένας γνήσιος πόντιος με super cute μητάρα. Μιχάλη, σύνελθε καλέ, βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Κόλλησε αυτά που έσκησες. Γύρισε στην ομάδα. Όχι, δεν γίνεται. Ο Φωτιάδης, πάει η Ανίτα. Είναι η ώρα του Πόντιου να λάμψει, 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 να κατακτήσει τους Αθηναίους
Με προδιαλόγου θα τους κάψει αχ Μιχαλάκη. Σε λίγους μήνες θα κάνεις σκήνη πιο μεγάλη και από τη φύγιονσε κι άμα παχύνεις από τη φήμη θα σ' αγοράσω ένα Γκόρσε με μια φωτογραφία του Τορόντου στον αφαλό. Μεγάλη ερμηνεία, αισθάνθηκα. Διακατέχουν ρίγη συγκίνηση. Αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι. Ότι βρίσκομαι στο τρίτο πρόγραμμα και ακούω το θέατρο της Τετάρτης. Ένας Αλέξης Μινωτής, ένας Μάνος Κατράκης, ένας Δημήτρης Χόρν. Πού να τον ακούσεις τη Μαρμίτα πως μιλάει. Όχι, Μπάμπη, μου πάνε φλάκα. Μου λες, τα παίρνω πάνω μου τώρα και δεν κάνω. Μια συγκλονιστική ερμηνεία, αλλά πού να σε ακούσεις τη Μαρμίτα. Πού να σε ακούσεις, τον ακούσεις. Είναι, μου θυμίζει το Καριωτάκι, τυπητικό έτσι. Ακούς τι λέει. Καριωτάκι, τυπικά, ναι. Μιχαλάκι μου, εσύ το Καριωτάκι, ξέρεις κι άλλα τι είμαι. Πού, δεν ξέρω, απλά Καριωτάκι την άλλη, πώς τη λένε, πώς είχα πει. Καρουσάκι. Την Ελένη. Την Δημουλά, πώς την είχαμε πει. Και εκεί δημιουργάξω εγώ την ποιήτρια από την Αθήνα την που είναι. Σοφία, λόγια και εικόνες Σοφίας. Δεν τη θυμάμαι, αλλά. Βουγιατζάκη, πώς λέγεται. Ναι. Την τέτοια, και ναι. Την καταπληκτική, τη Χρυσίδα Δημουλίδου. Δημουλίδου, ναι. Επίσης. Μπάμπη μου, είσαι. Τι να πω, αγόρι μου. Σε θαυμάζω όλο και περισσότερο. Τι έχεις διαβάσει. Καλά, εντάξει. Τι, ασπρίζα τα μαλλιά μας μέσα στις λογοτεχνίες. Λοιπόν, κάνω μια πρόταση. Τι θα έλεγες να έρθεις από εδώ να κάνουμε ένα πρωί. Να τα. Μένεις εδώ, δεν μένεις. Μεγάλη μου τιμή, πραγματικά. Να ανεβάσουμε και λίγο το λίπερο εδώ πέρα. Γιατί πολύ τώρα ήρθα και να σου πω. Ναι. Τρεις μέρες ήμουν επειδή συνοδεύω έναν παππού. Και κάνω πέσαμε ξακροματικό της τίποτα. Όχι, αυτό δεν είναι, γιατί με ψάχνανε και γι' αυτό εδώ πέρα. Δεν μπορούσα να σηκώσω τηλέφωνα. Κάνω κινήσεις γιατί θέλει δύναμη. Σηκώνω από το κρεβάτι, το βάζω στο καρότσι και κάνω αυτό εδώ. Μάλιστα. Σηκώνω από το κρεβάτι. Όπου αυτό κάνεις. Ναι. Δεν το βλέπω, αλλά φαντάζομαι. Ναι, θέλει ειδικά γιατί ήμουν στην Αθήνα 14 με 16. Έλα να σηκώσουμε το λίμπερο. Έτσι. Μαζί με τον ήλιο. Καταρχήν, συγγνώμη, μένεις εδώ Θεσσαλονίκη. Δεν μένω Θεσσαλονίκη, Μιχάλη μου. Αλλιώς θα είχα περάσει. Πού, Αθήνα. Στο Χαϊδάρι, ναι. Τότε ακόμα καλύτερα. Για μένα και για σένα καλύτερα. Θα χρειαστούμε καλύτερα. Γιατί εγώ θα είμαι στην Αθήνα. Καταρχήν, δεν θα λέμε Φωτιάδη. Μια παράκληση, Μιχάλη μου, αν επιτρέπετε. Ναι, πες του. Ξέρω ότι σε λίγο καιρό θα παρουσιαστείς στην Ανίτα. Το γνωρίζω αυτό, όπως και πολλοί κόσμος. Ναι. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν θες, αν το φέρει συζήτηση, ρε παιδί μου, να πεις ότι ακούς και Αντώνη Γιουρβαλάκη σαν τραγουδιστή. Ναι. Να ανέβω και εγώ, ναι. Να γίνω και εγώ. Αντώνη Γιουρβαλάκη. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τζόρνταν που είπε στο Ραπτόπουλο ότι εσύ δεν με έκανε μάγκα. Εγώ θα πω με έκανε ο Πόντιο. Εγώ θα το πω. Δεν είναι κακό, γιατί κάνει και το τέτοιο. Κάνει τα βραδινά, Τρίτη και Τετάρτη. Μάλιστα. Ναι, ξέρεις, πώς το λένε το τέτοιο που κάνει το. Μπάμπη μου, όποτε νομίζεις ότι καταχράζομαι την αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μπορεί να συνομιλούμε. Απλά δεν ξέρω αν παρατήρησες τις κρυφιές πτυχές γνώσεων του Μιχάλη. Έκανε μια παράφραση στον Άγγελο Σικελιανό. Ο μπρος, βοηθήστε να σηκώσουμε τον ήλιο, έλεγε αυτός. Πάνω από την Ελλάδα εμείς, αλλά λέμε να σηκώσουμε τον λίμπερο. Το λίμπερο. Εμπρός βοηθάτε. Ήταν το κομμάτι με το οποίο είχε βγει ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 στα πανηγύρια του Ζαπίου. Αν σα θυμίζει, Μίκης, ακούτε ρε ρεμάλια. Θα σε πω κάτι. Λίγο το όνομά σου, λίγο ξεχνάω. Αντώνη. Άκου να δεις τώρα. Μέσα στο στούντιο, επειδή εγώ τώρα αρχίνησα και έχω πάρει, δηλαδή πρώτα τα πήγα πρώτη έκτο 14, ήμουν ακουμπωμένο. Τώρα θα είμαι άνετος. Θα κάνω παιχνίδι με την Ανίτα, θα την ξεκουράσει, την πω Ανίτα κάτσε. Θα την ξέκελω, τι λέει. Θα την ξεκουράσω, δηλαδή θα κάτσω εκεί πέρα και θα κάνω παιχνίδι με το αίσθημα που θα βγει στο τηλέφωνο. Ίδρωσα. Μάλιστα. Και θα πω για τρία άτομα εκεί μέσα. Δηλαδή, το Ραπτόπουλο, την μπλούζα Μπατμανίδη. Την μπλούζα, όχι τον Μπατμανίδη, την μπλούζα. Την μπλούζα. Δεν πειράζει. Όλο μας η πακέτο πάει. Κατάλαβες. Και τον Αντώνη μας. Μα έτσι. Μιχαλάκη μου, αγάπη μου, γιαβρή μου, θα σου κάνω τραγούδι. Θα φτιάξω τραγούδι μόνο για φάρμα. Αφού τον είπα να φτιάξει τραγούδι εδώ για την Ανίτα και περιμένω ακόμα να με κάνει. Θα συνεργαστούμε.
Θα συνεργαστούμε. Μου, Αντώνη, να κλείσω, μήπως έχω μείνει. Όχι, 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 όχι. Πάρα πολύ ήθελα πολύ καιρό. Λες και είχα ένστικτο ότι θα πάρει τηλέφωνο. Το είχε το ένστικτο. Ναι. Θα πάμε να παίξουμε και τζόκερ μετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λες, θα παίξουμε, ναι, ναι, θα παίξουμε τζόκερ, αλλά δεν θα κερδίσουμε. Άκου, Αντώνη. Φιλιά στο, στο μαγευτικό Χαϊδάρι. Και εμείς και εμείς. Τα παραφράζουμε. Μπρος, βοηθάτε να σηκώσουμε το λίμπερο το πάνω από την Ελλάδα. Στις πλάτες, ρε, σαν το Ηρακλή, ρε. Έτσι, έτσι. Μιχάλης Αθηναίος θα το σηκώσει. Ρε. Τι γίνεται, τοποθετήσου, ο κόσμος αγωνιά. Θέλουμε να ξεφυσάει, ξεφυσάει, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει μια περιστατωμένη άποψη, θέλει μια επίσημη λοιπόν... ενημέρωση. Τι γίνεται με το κανάλι Ε, με τη συμμετοχή. Κινδυνεύει με... η συμμετοχή σου στα Anita Airlines. Θα αποκλειστούμε εκτός Ευρώπης, θα παίξουμε. Ναι. Έχω ένα φίλο από τη Μαρμίτα, γιατί αυτός με βλέπει και έχει γνώσεις από κάτω. Και μου λέει, γνώσεις από κάτω, ναι. Ναι, ναι, έχει, ας πούμε. Με πήρε τηλέφωνο και με λέει, Μιχάλη, έτσι και έτσι. Εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερες, δεν ήξερα. Δεν ήξερα, δεν ήξερα για. Ναι. Και μου λέει, Μιχάλη, έτσι και έτσι. Δεν γίνεται, λόρε. Τέλος πάντων. Σαν να ήρθε στην εκπομπή μας και να βρήκε την πόρτα κλειστή. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Και μου λέει θα, με τις 13 του μηνός. Για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. 13 με 19 θα είναι. Μαύρο στο. Δεν είναι μαύρο, λειτουργεί. Μαύρο θα πες, δεν θα λειτουργεί. Όχι, λειτουργεί το κανάλι. Ναι. Εγώ χθες τα άνοιξα και είχε τον Τράγκα. Ναι, όχι, τώρα λειτουργεί. 13 με 19 Μαΐου θα πέσει μαύρο, σαν το Μέγκα θα είναι ένα πράγμα. Μια εβδομάδα εκτός λειτουργίας. Αλλά η εκπομπή είναι στις 12. Στις 12, τι να κάνω, μπάμπη μου. Εγώ, μπάμπη μου, πήρα, μίλησα το Θάνο την Κυριακή το πρωί. Ναι. Θάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη, του είπες. Πήρα τηλέφωνο και το με λέει, θέλω να έρθει 6 του μηνού. Άκου τώρα, άκου, αλλαγή δεδομένων. Περίμενε. Γιατί δεν ήξερε και το λέω, κοίταξε, λέω, επειδή έχω κάνει εκπομπές, το γνωρίζει τον τάδε, λέω, άτομο, με λέει, όχι. Ποιο να είπε τον τάδε άτομο? Για το Ραπτόπουλο, ρε παιδί. Α, νόμιζα είπες για ναι, μένα. Ναι, ναι, όχι, ρε παιδί. Για, μένα, το... για την μπλούζα μου. Γιατί κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ τι δεν ξέρει τώρα αυτό τώρα. Δεν ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Δεν ξέρουν, ρε. Δεν ξέρουν, ρε. Πες τα, ρε. Το μόνο που μπορεί ρασί, ναι. Να έχει κάποιο συνεργάτη που είναι κάμερα, κάποιον στέλεχο από εκεί μέσα και μπορεί με τα ποδοσφαιρικά και να ακούει. Μάλιστα. Να βλέπει, ρε παιδί μου. Ωραία. Και σου λένε πάνε 6 του μηνού ω έλο. Ναι. Θέλουμε. Κάνω εγώ, λέω, γιατί να το κάνουμε 6 του μηνού, να το κάνουμε 12. Ναι. Γιατί λέω 11 είναι το κύπελο που τελειώνει. Τελειώνει. Την επόμενη μέρα τι θα κάνει. Μην παίρνει κόρκο ότι θα τελειώσει. Ναι, ναι, και μου λέει, ναι. Θα σε πάρω την Τετάρτη. Μάλιστα, χθες δηλαδή. Χθες. Ναι. Σε έτσι, πήρε. Δεν πήρε, ναι. Πέρα προσπαθά, παίρνω το τηλέφωνο. Τίποτε το τηλέφωνο. Ναι. Τίποτε, νεκρό. Νεκρό. Όχι, δηλαδή δεν σηκώνει κανένας τηλέφωνο. Τι λες τώρα, με λες έπεσε μαύρο στα τηλέφωνα. Δεν σηκώνει κανένας. Α, για λίγο, φέρτε να τους πάρουμε τώρα. Πού είναι το τηλέφωνο, τους πάρουμε τώρα. Υπάρχει κανείς εκεί. Αχ, το παράτσο. Τέτοια ώρα, τι Αθηναίοι, τι έχουμε, διαφορά ώρα, κοιμούνται. Δεν έχουμε, ρε, όχι. Πήρα τηλέφωνο για να, γιατί με είπε αυτός, ναι. Πήρα κάτι στις 4 η ώρα. Το πρωί. Το μεσημέρι. Α, καλά και μεσημέρι, μπορεί να κοιμούνται και εκεί. Για, γιατί λέει η Ανίτα, λέει 24 ώρες το 24ωρο, λέει, μπορείτε να τηλεφωνείτε, λέει. Αλήθεια. Ναι, και έχει βάλει το τραγούδι. Ναι. 24 ώρες, 8 ώρες. Το έχει βάλει Νίκο Καρβέλα, παίζει. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Κυρία η Ανίτα. Ναι. Μάλιστα, αλλά δεν το σηκώνουνε, μας κοροϊδεύουνε. Ναι, αλλά... Έχω κάτι, ας πούμε, θέλω, εφημερεύει δηλαδή, το μαγαζί, αλλά που δεν είναι. Ενώ τον Μπατμανίδη, ό,τι ώρα και να τον πάρεις, θα τον ευρύς. Θα τον ευρύς και θα το σηκώσεις και θα συνομιλήσεις. Στο 2-31-0-287-3 οκτάρια, κυρίες και κύριοι. Ανταμονόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, Πάπη. Ναι. Θες πήρε φιλνάδα μου από κάτι να... γιατί έχω να την... Ναι. Να ακούσω μια εβδομάδα γιατί και αυτοί τρέχουν με τα κινήτα και με αυτά. Τι να κάνεις. Και με πήρε και τηλέφωνο γιατί έστειλα κάτι. Και ξέρεις τι έκανα τώρα. Ναι. Τι έστειλα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έστειλες. Το κουτί, τον πίνακα. Με το φαγητό. Τον πίνακα της Ανίτας. Α, έστειλες τον πίνακα. Και, αυτά, και παρόλα είναι, αυτά και... έχουν κλειστεί. Δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Έστειλα σου... τον ταυλαρίδι. Σου... Τον ταυλαρίδι. Το έστειλα. Το έστειλα. Ναι. Τα πήρε... Έχουν δεν... κλειστά τα κινητά, δηλαδή κινδυνεύει η συμμετοχή σου στο Anita. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Δεν είναι... δε σηκώνει, γιατί Κυριακή μιλήσαμε και σήμερα και χθες δεν σηκώνει τηλέφωνο, μήπως για αυτό το πρόβλημα που έχουν. Μάλιστα, γιατί για τώρα εδώ. Θα κάνουμε πορεία, θα στείλουμε κόσμο δεν εκεί από Αθήνα. Αντώνης Εθνικός από Χαϊδάρι θα οργανώσει κίνημα, μην νομίζεις.
Σε κοίταξε, παρακαλώ. Ναι. Το θέμα είναι να, να μάθουμε λεπτομερώς τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, ναι, τι πρέπει να μάθουμε. Γιατί άκουσα 300.000 και δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω τώρα να πούμε. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε να δείξουμε πράγματα. Όχι. Θα μάθουμε όμως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Βόλο. Πού σ' αγόρι μου. Τι κάνουμε. Καλά, καλά. Εχάθης. Χάθη, εντάξει, κάθε μέρα παίρνουμε τηλέφωνο αφού παίρνουν κι άλλοι. Σωστό κι αυτό. Να παίρνουν πόλικοι. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Μα τώρα. Να. Και πρήκες μέρα να πάρεις και εσύ τηλέφωνο, Τώρα πήρα για τα χρόνια πολλά. Όχι και αυτό. Πάσχα. Λέω, πήρες, ας πούμε, τώρα που έχουμε φιέστες εκεί στο Βόλο και τέτοια. Φιέστα, όχι ακόμα. Πότε μετά τα μπαράζ. Α, μετά τα μπαράζ είναι η φιέστα. Τι δουλειά έχουν με φιέστα στο Βόλο, δεν έχει. Λέω, στο Βόλο δεν έχει Βόλο Άρης. Πότε θα παίξουν, πότε είναι ξέρω, αυτό. Δεν τα βλέπω αυτά. Δεν ασχολούμαστε έτσι, με άλλες ομάδες που λέμε. Αυτά θα τα πω μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα κάνω μια δήλωση και πιστεύω να βγει. Ποια είναι η δήλωση. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά. Ωραία. Γιατί λες σήμερα στις 6 έχει παιχνίδι. Νούπου σου Βόλος Άρης. Σήμερα ή αύριο. Σήμερα είναι, σήμερα. Σήμερα. Ναι. Θες να είχαν προπόνηση, για κάνει αντίλαλο, γιατί έχει τίποτε με... είναι λίγο ανοιχτό το ράδιο, αλλά μου αρέσει, ακούγεται σαν Blackman, εγώ το απολαμβάνω. Ναι, ναι. Μ' αρέσει το έφερε. Δεν έχει... Ετοιμάζουμε για την Κυριακή. Έτσι. Βολάρα. Όχι την Βολάρα, είπες ότι είναι στη γιορτή της νίκης σήμερα. Ναι, όχι, λέω και Κυριακή, που θα άστα αυτά. Ναι, σπίτι. Άμα κάθε μέρα είσαι στον δρόμο. Έτσι. Μια χαρά. Όταν δεν δουλεύεις κάθε σπίτι. Κανονικότατα, σαν και εμάς, μάλιστα. Έχετε εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Έχετε τα τσίπουρα τώρα να φεύγουν, να πηγαίνουν και θα έρχονται εκεί πέρα τα τσίπουρα εκεί πέρα. Μια Ιωνία εκεί πέρα. Όλοι νηστεύουνε. Όλοι νηστεύουνε εκεί. Τα τσίπουρα εκεί, οι μεζέδες αυτά, εδώ τα πιατάκια, τα κινέζικα που είναι στην Ελλάδα. Τα καβούρια με τον καρδοσπάστη. Ποια κινέζικα, τι. Όχι, έχει κάτι σαν πιατάκια έτσι, σαν κινέζικα βαθιά. Ναι, ρε, τέτοια μικρά κουμπάκια. Νηστεία και τέτοια κατάνοιξη κάνω κι εγώ ναι. Με τις γυαλιστερές, με τα κυδόνια, με δεν ξέρω κι εγώ ναι, τι. Λεμόνια. Ναι, άστα να πάμε τις γαρίδες, τις καραβίδες και τα μου συμμαζεύετε. Ναι, μπορούμε και χωρίς ψητό. Έτσι. Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλό Πάσχα σε όλους και υγεία. Επίσης. Καλά χιλιόμετρα και προσοχή. Καλά. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα παιδες. Καλώς το να. Μέρα. Εχθές ήταν το φιλικό, ο ρεπόρτερ εδώ να ενημερώσει. Α ναι, πάλι κοτσάνα είπα. Εντάξει, δεν πειράζει, μια μέρα πριν δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί, δεν κοιμήθηκα το βράδυ, οπότε για μένα δεν έχει περάσει Τετάρτη. Άρα είναι ακόμα, σήμερα είναι το φιλικό. Άρα προβλέπω 0-1 σκορ, με σκόρερ Μπάμπη Παυλίδη. Παίξτε να οικονομήσετε. Εγώ είμαι ακόμα πίσω στο ημισφαίριο, είμαι σε ώρα USA αυτή τη στιγμή, κανονικά. Για πρόβλεψη ούτε αν ήταν θα την κάνει. Έτσι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, φιλιά. Εντάξει, άμα δεν κάνουμε και τις κοτσάνες μας. Μέσα στο πρόγραμμα. Καλά εννοείται, στην προγραμματάρα μας. Δεν κοιμήθηκα ρε παιδί μου το βράδυ. Πού να κοιμηθείτε. Έτσι. Γιατί εγώ κοιμήθηκα. Τι ώρα έφυγα. Τι ώρα. Η πλάκα πια είναι. Ξεκινάω από το εξωτικό Τριάδι, φτάνω στο IKEA και έχει μια φάλαγγα. Τι φάλαγγα ρε έχει. Είχε ένα τρακάρισμα τρία αυτοκίνητα. Α, φάλαγγα. Αυτό είναι που σε βάζω και σε. Και μου λέει ο Δημητράκης. Πού είσαι, ναι. Λέω έχω φτάσει λέω, στο IKEA λέω, και έχω τώρα σαν το τρένο που πάει ταχεία σιγά σιγά. Γιατί τι έγινε. Ταχεία τώρα. Και σιγά σιγά πώς γίνεται. Ναι, σιγά σιγά. Δηλαδή, αυτό ταχεία είναι. Ρε, ήταν δεξιά αυτή και ένας πίσω από τον άλλο συγκρουστήκανε αυτό. Μάλιστα. Ναι, εκεί είχαμε τη φάλαγγα εκεί στο Τριάδι και άρχισες να κατεβείς στο κέντρο. Όχι, δεν άρχισα. Ναι. Έφτασα 10.30. Mm-hmm. 10.30 ίσα φτάσαμε. Δηλαδή. Μια χαρά. Λοιπόν, 8.30 ώρα έβγε από πάνω. Επί πάνω... του πιεστηρίου, έτσι να ενημερώσουμε και τον κόσμο της καλαθόσφαιρας, οι Clippers πάνε να σπάσουν, να πετύχουν για δεύτερη εκτός έδρας νίκη, πάνε να αλώσουν για δεύτερο παιχνίδι την Oracle Arena, δεν κάνω λάθος έτσι δεν λέγεται το γήπεδο του Golden State, μπορεί να έχω πει πάλι κοτσάνα, είναι 102-94, παιδιά, α όχι είναι η τρίτη περίοδος. Τρίτη ρε Μπάμπη. Δεν είναι η τρίτη περίοδος. Δεν το έχει κάτω, γράφει κάτω. Το βλέπεις.
Όχι, αλλά φέρετε, αμάρε παντού. Φέρετε, είναι τρίτη περίοδο. Εντάξει, δεν είστε εδώ και λογημένο γιατί. Καλά, ναι, πήγα, πήγα να το παίξω και ρεπόρτερ. Ότι εγώ δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Είναι δυνατό στην τρίτη περίοδο να είναι 94-103. Πόσο θα πάει το σκορ αυτό, πού θα αυτό, πάει. Γιατί έχει φτάσει για τον 65, για το πιο μεγάλο. Λίχτο, λίχτο. Λοιπόν, έτσι πάμε. 0 στα 2, άστοχε ειδήσει εδώ από την πόλη. Θα κάνω ένα δελτίο, έτσι θα το ετοιμάσουμε εδώ, ψήνεσαι. Δελτίο άστοχων ειδήσεων. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Αυτό είναι η εκπομπή μας. Έτσι, όλα λάθος. Λοιπόν, 7:30 είναι σωστή ώρα. Κανονικότατα αυτή την πετύχαμε. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ για το. Πιο δυναμικά θα πούμε. Πιο δυναμικά. Έτσι, έχουμε προς... και πιο καυτό θέμα. Έχει και πιο. Μην το αποκαλύψεις. Θέλω και να μ' αφήσεις και εμένα. Να μ' αφήσεις. Εμπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε το λίμπερο. Λίμπερο. Αυτό θα είναι το σύνθημά μας. Οι στίχοι του Άγγελου Σικελαρού θα μας συντροφεύουνε. Βέβαια, BBC. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. Στο λόγο επειδή της Μεγάλης Πέμπτης. Τελευταία εκπομπή πριν την Ανάσταση αύριο και γενικότερα από το απόγευμα και μετά θα πάβουν, θα πάψουν όλα τα ραδιόφωνα να μεταδίδουν εκπομπές. Θα γίνουμε λίγο Βιέννη, θα παίζουμε κλασική μουσική, αλλά φυσικά προέχει η ενημέρωση του κόσμου. Στις 4 ώρα θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση του αγώνα κυπέλου της Ρεβάνς Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, της Ρεβάνς του 2-0 της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα και στις 6 ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λαμία στη Λαμία. Επίσης και η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 των κεντροελλαδιτών. Τα τρίγωνα. Γιατί έχει στη Λαμία, έχει τρίγωνα. Έχει στο πανόραμα δεν έχει τρίγωνα. Όχι, έχει γλυκά, έχει προφιτερό. Έχει... Προφιτερό. Κάτι θα ξέρουν οι φίλοι μας. Οι αξίδε. Γι' αυτό είπα κάθε φορά που θα με βάζει να λέμε τα. Ναι, μαζί με την Χριστίνα τα σκοράκια, θα λέμε τα σκοράκια. Και θα λέμε κάθε πόλη τι έχει. Έτσι, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι. Μπράβο. Στην, δηλαδή, επικράτεια. Η Λιβαδιά τώρα ναι, σαν που θα παίζει. Ναι, που δεν ήμουν. Αντεγιά, Λιβαδιά. Η Λιβαδιά έχει 999 σκαλοπάτια. Έχει τον καταράκτη. Ναι. Και έχει και τα σουλάκια. Τρία, πού να, αυτό τα σουβλάκια έχει. Και μπαράκια έχει. Και μπαράκια τέσσερα. Ναι, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμπούλα. Το... να μην το λέμε σκέτο. Έτσι. Πεζό. Ναι, παιδί μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλα. Πού είσαι, γίγαντα. Λοιπόν, η Λαμία ρε, έχει κουραμπιέδες. Τους κουραμπιέδες Καρανδρέα. Έχει, η Καβάλα δεν έχει κουραμπιέδες, παιδιά, έχω μπερδευτεί έχει τώρα. Γη, έχει κουραμπιέδες. Όχι ρε, εκεί όταν σταματάς, όταν πηγαίναμε με τα λεωφορεία πάνω κάτω, σταματούσες εκεί στο Χατζητσοπάνι για να φάνε και είχε μόνο τέτοιο. Καμπάνες! Για ποιον χτυπάει η καμπάνα! Καμπάνες μήπως είναι από το Hell's Bells που... Για αυτόν που θέλει να κάνει το challenge. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας! Πού είσαι? Καμπάνες λύπης και όχι χαρά! Έτσι! Καλά έβαλες το αυτόματο χτυπάει η καμπάνα ρε! Έβαλες το αυτόματο. Λοιπόν, όχι ρε! Κοντά σε εκκλησία είμαι να πούμε. Τέλος πάντων, να πούμε την τραπή. Ο ακροατής παρακαλώ να μιλάει πρώτα και μετά οι παραβρισκόμενοι. Ναι. Λοιπόν, να μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση ψηλό έμετρη αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα από τον μέγιστο... Έτσι, με τον ήχο της καμπάνας. Με τον ήχο της καμπάνας, έτσι. Θα βάλω και εγώ την τουλούκα. Λοιπόν, κοψίδια και αντζούγες το γράφει και στις σούγες. Ο Μάικ στο καζίνο θα καταπίνει ίνο. Θα παίξει και στα πόρτα, αν δεν θα φάει πόρτα, όπως συμβαίνει Φερρυπίν εις το λόγο επειδήν. Θα κάνει μάχη μες στις Μάινς, είναι οι Νάρκες, θα κάνει μάχη μες στις Μάινς για τις δικές του τις Ερλάιν. Ανόμιζα τις Κλάιν Μάινς. Και όχι αυτές τις τηγανίτας, η οποία είναι υπόδικη και ο Σονούπο άδικη. Στο Μάικ τον Τιτάνα, τον Μέγα Μεγιστάνα, που δεν μασάει από όλα αυτά, τρώει κατσίκα ταραμά. Εγώ θα σου πω κάτι, τώρα. Τώρα, επειδή αναγνωτάκι, αναγνωτάκι. Δεν μου λες,
Δεν είναι προστικό. Όχι. Όχι, είστε παρακάτω μεγάλη ομάδα τώρα. Όχι, δεν είναι προστικό. Για πες, για να ακούσουμε. Από μπροστά το χαϊδεύουμε. Δεν είναι προς το τοίχο, είναι προς το τουβάρι. Όχι, όχι. Από μπροστά το χαϊδεύουμε και από πίσω το γλύφουμε. Τι είναι? Το παγωτό. Μπες τώρα να το βρεις. Από μπροστά το χαϊδεύουμε. Και ξαναπες τώρα. Από μπροστά το χαϊδεύουμε και από πίσω το γλύφουμε. Τι είναι, από μπροστά το χαϊδεύουμε. Γραμματώσιμο, ρε. Και ταχυδρόμος. Μεγάλε, και ταχυδρόμος έχεις κάνει. Θες κι άλλο, από κάτω σαν μπαμπάκι, από πάνω σαν τηγάνι. Λοιπόν, η μία το δαγκώνει. Άκου να σε πω. Η άλλη το μασάει. Και άλλοι το τρώει το κουτάλι. Ποια είναι η παντρεμένη? Το κουτάλι, το μπουτίλες τώρα. Τι λες? Λοιπόν, η μία το μασάει το παγωτό. Η άλλη το δαγκώνει και η άλλη το τρώει το κουταλάκι. Ποια είναι η παντρεμένη? Η τέταρτη, που δεν την είπες. Η νύφη. Αυτή που έχει δαχτυλίδι στο χέρι της. Τι είπες, μεγάλε. Έχουμε απογειωθεί, ρε παιδιά. Μιλάμε τώρα διαπλανητικά. Έγινε. Άλλος το τρώει και δροσίζεται και άλλος το τρώει και δορίζεται. Άστο, άστο, φίλε. Πας στον Άγιο Πρόδρομο. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Όχι, τι, τέρμα, τέρμα τώρα. Πώς δεν ξαμπιέρεις, καλά, από σήμερα διακοπές. Κάτσε, ρε, διακοπές. Κάτσε, εχθές δεν ρωτάτε τι έγινε. Δεν είστε ακροατές, συγγνώμη λίγο. Τρελάθηκε τώρα. Συγγνώμη λίγο. Γιατί δεν ρωτάτε? Γιατί δεν? Ας την καμπάνα. Ας την καμπάνα. Λοιπόν, κλείσε, κλείσε. Έχω και άλλες γραμμές. Κλείσε, κλείσε. Τσάω, τσάω, τσάω. Γιατί δεν ρωτάτε τι κάναμε εχθές στο τέτοιο? Πού είχαμε το. Πού? Πού, Μπατμανίδη που τραγούδησε. Α, για στον Μπατμανίδη μου έρθει. Γιατί? Για σένα έρχονται όλοι στη τέτοια. Δεν ήμουν, όχι πάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα, κάτσε να δούμε. Καλημέρα. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα. Πού είναι η Κατερίνα, τι έγινε? Μας το κλεισέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το να, καλώ το να. Καλημέρα, Μπάμπη. Τι κάνουμε? Καλύτερη παρέα είσαι κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γουρμανία. Ξεκινάω διακοπές. Και το έχω σε καλό να σε παίρνω κάθε φορά που κατεβαίνω κάτω. Ωραίο, ωραίο. Να μας συνδυάσουμε τις διακοπές σου. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο συνέστημα. Και την τελευταία φορά που σε πήρα πάλι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μιλούσαμε εκεί για. Οδηγούσα για τον δρόμο για κάτω. Ναι, ναι. Ρουμανία. Έρχεσαι ο δικός τώρα από Ρουμανία? Ο δικός, ο δικός. Ναι. Μάλιστα. Πώς υποδέχτηκαν στη Ρουμανία το πρωτάθλημα και το Λουτσέσκου? Έχουμε. Μαζάλισαν το κεφάλι, ρε. Μαζάλισαν ναι. Το κεφάλι. Τώρα λένε να τον πάρουν και προπονητή στην Εθνική. Ομοσπονδιακό. Εκεί που τον διώξανε κακή κακός από εδώ πέρα, τώρα λένε να τον πάρουν πάλι πίσω. Να τι και η είδηση. Έγινε το ανάποδο. Να τι και η είδηση που βγάζει το λόγο επειδή. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Πρώτη εδώ, πρώτη εδώ. Κάθε ξέρεις, ήταν σαν να βλέπω, σαν διαβάζω σπορ του Βορρά. Κάθε μέρα για τον Πάοκ μας έχουν. Σας φλόμωσα, το ράδιο Βουκουρέστι. Πόσο θα έρθεις, πόσο θα κάτσεις? Κάμια εβδομάδα. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πού και πού πας? Κάμια εβδομάδα. Πού? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Άλλο έμενος σε κανένα χωριό, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Ωραία, ωραία. Μακάρι, μακάρι να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι στις διακοπές σου. Έτσι, έτσι. Όχι, γενικά σε ακούω κάθε πρωί, αλλά. Να είσαι καλά. Καλά, αυτό. Το γραφείο δεν μπορώ να πάρω, έτσι. Τώρα το δρόμο είναι πιο εύκολο. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, τσάω, τσάω. Καλημέρα, πολλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Ανάσταση. Έτσι. Πάλι χτυπάνε καμπάνες. Ding-dang. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιούρη που λέει: άκου τώρα εδώ, Μιχάλη μου, να δεις τι έχεις κάνει στον κόσμο. Καλημέρα, λέει. Χθες τον ύπνο μου είδα ότι το κινητό μου χτυπούσε με ήχο το Λάλο Λάλο. Το είδε άλλο στον ύπνο του, παιδί μου. Σε είδε στον ύπνο του. Και σήμερα λέει ήρθε Φωτιάδης. Τι μας κρύβουν. Είδε στον ύπνο το, ποιο το. Να το ρίξω. Ρίξε ένα Λάλο Λάλο. Λάλο 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 Λάλο. Αυτό ήταν πολύ καταδόρικο. Πιο καλύτερο. Θέλω πιο καλύτερο. Λάλο 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 Λάλο. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία και είναι αληθινή ιστορία. Με ένα παιδί εκεί στην περιοχή μου. Με ένα ποδήλατο. Ναι, εκεί στο εξωτικό Τριάδι. Περνούσε το παιδί. Για να κορνάρει. Δεν ήταν αυτοκίνητα. Ο κόσμο ξέρω εγώ. Περνούσε ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή χάλασε η κόρνα. Είναι η ίδια κόρνα σαν και αυτήν εδώ. Αλλά σε μικρό. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνει και αυτό γιατί τέτοιο.
Και κάποια στιγμή έλεγε, ας πούμε, εσύ που περνούσε με το αυτοκίνητο, έλεγε λάλο, 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 λάλο. Για να τον ακούσει δηλαδή. Και έτσι βγήκε το περιβόητο. Έτσι έγινε το λάλο, λάλο. Αυτή αφορά και την Χριστινάκη, το Χριστινάκη μας να ξέρει δηλαδή. Πάλι χτυπάνε τα λάλο, λάλο για μας. Θα κάνουμε μια επιστήμη. Τα λάλο, λάλο χτυπάνε για μας, μπαμπί μου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Περισσότερο πήρα για τις ευχές μου, για το καλό Πάσχα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ να ξεκουραστείς, να ευχαριστηθείς. Και εμείς θα ξεκουραστούμε γιατί 48 ώρα βγάλαμε. Ναι. Θα ευχαριστηθώ σίγουρα γιατί πάω στην πατρίδα μου. Έτσι, Πτολεμαϊδα εκεί, μια χαρά. Ναι, ναι. Μια Πτολεμαϊδα. Χαρά. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ την αγαπάω την πατρίδα μου. Και καλά που... Έχει πολύ ωραίο κόσμο στην Πτολεμαϊδα. Τα γουστάρα πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι πόλη της διασκέδασης, εγώ τη λέω, της... Όταν πας εκεί, εφραίνει η καρδία σου, να σου πω. Έτσι. Κάπως έτσι. Άμα δεν μένεις εκεί, εφραίνει. Τώρα, άμα μένεις εκεί, εντάξει, είναι λίγο πιο. Όχι, όχι. Μπάμπη, έχει διορθωθεί το πράγμα. Δεν είναι όπως ήταν. Εντάξει. Mm-hmm. Έχει κλείσει το εργοστάσιο με τα λοιπάσματα και λίγο η ατμόσφαιρα έχει ελαφρύνει. Ναι, ναι, έχουν προβλήματα. Αλλά οι άνθρωποι το διασκεδάζουν εκεί. Το διασκεδάζουν και είναι πολύ ευδιάθετοι και πολύ χαρούμενοι. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Ναι, ναι, εντάξει. Και... λίγο όλοι περισσότεροι ΠΑΟΚ είναι το 87%, μπορεί και λίγο αφού παραπάνω. Μαυρίσαν από τα... από τις λιχνίτες, τι θα είναι. Τώρα περιμένουν κάτι φιλαράκια εκεί για να μου κάνουν την καζουρίτσα αυτήν εδώ. Ο παδί της City θα είναι, ο παδί της City θα είναι, να πούμε. Και του ΠΑΟΚ. Παρόλα, είδες εχθές δεν μπορούσα, δεν μας το κάνει το δώρο. Σιγά τώρα, τι περιμέναμε ρε εσύ, το έδινε 10, όχι 7 έδινε τη Manchester στον Άσο, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Ναι, ναι, και στην πορεία άμα δεις ότι όλο ανέβαινε ο Άσος, ανέβαινε, πάνω, δεν το βλέπα, δεν το είδα το μάτς, το παρακολουθούσα μόνο στοιχηματική έτσι, περιγραφή. Και όλο ανέβαινα, σου λέω, τι παίζει μπάλα αυτή τώρα, αποκλείεται. Περιμένουμε κι εμείς ανάσταση, περιμένουμε κι εμείς ανάσταση από εβδομάδα. Θα και την Κυριακή δεν θα έχει πρωταθλήμα. Θα έχει, νομίζω πρέπει να έχει. Τώρα παίζει όλη η Ευρώπη, παίζει. Είναι κανονικά, συνεχόμενα. Είχα το Πάσχα την προηγούμενη Σαββατοκύριακο εκεί. Α, μπράβο, ναι, ναι. Αραχτή και light, μια χαρά θα είμαστε. Εσείς θα πάτε πουθενά, δεν αφήνετε. Στα Σέρας εγώ, στην αγαπημένη μας Αναστασιά, εκεί την εξωτική που λέει και ο Μιχάλης. Να σε καλά. Καλά περάσεις. Αύριο τι έχεις να κάνεις? Αύριο στο χωριό θα είμαι. Όχι, σήμερα είναι τελευταία. Τελευταία είναι ρε. Λελέ. Οι δυο μας κάνουν τελευταία. Ωραία. Έτσι λελέ από... Τρελάθηκες σαν να σταματάει αυτός. Συγγνώμη. Είδες που το πετύχαμε. Είδες. Καλημέρα στην καμπούλα. Για την τελευταία. Καλημέρα για την τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς? Θα ήθελα, επειδή έχω μόνο αυτό το τηλέφωνο έχω του σταθμού, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Κατσαρό, το Τσατσαρό πίνδι στον αέρα, είναι εύκολο? Αυτή τη στιγμή θα πάρετε λίγο μετά τις 8. Θα είναι ήδη στον αέρα όμως. Ακριβώς, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τον μεταφέρω. Μόλις κλείσουμε την εκπομπή, πάρετε τηλέφωνο και θα σας τον μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα φαντάζεστε να θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Κατσαρό, Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Πάμε στο εξωτικό, Τριάδι να ανέβουν στον άναρι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Με τον Πατμανίδη κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Κατάλαβες? Όχι. Τι να κάνω. Πρώτα εσύ και μετά. Ναι, καλή. Δεν μας περίμενε γραμμούλα. 2-31-0-2-3-4-8. Είναι καλή γουλάκι. Ποιο. Υπουργό, βγήκε. Έλα μου, πού είναι ο υπουργό. Έμαθα ότι. Τον άκουσε. Εξαφανίστηκε. Έδωσε τα χαιρετίσματα από μένα σε κάποιο άλλο ραδιοφωνέ. Α, δεν πειράζει. Διακαναλική είμαστε τώρα. Οικουμενική. Έχει σκεφτεί να κατεβεί με τον Λεμβέντη υποψήφιο. Που είναι της... να σε πω το άλλο, το παλικάρι μας που είπα από τη Σουηδία. Ναι, το είδες, είχες δίκιο. Είχα δίκιο. Θα κατέβαινες δημοτικός. Και να σου πω και ένα άλλο, ένα ραδιόφωνο από Χαλκίδα που ακούω, τον έβγαλε στον αέρα. Ναι. Τον έβγαλε στον αέρα και έκανε... Πρώτη όμως εδώ είπαμε την είδηση. Εδώ εμείς το είπαμε πρώτη. Ερώτηση από... θα απαντήσει. Αν σου κάνω πρόταση να κατέβεις υποψήφιος, είτε δημοτικός σύμβουλος, είτε ευρωβουλευτής... Δεν θέλω πάμε. Όχι, δεν θα κάνεις. Κανένας. Εγώ τώρα είμαι για το μεγάλο νησί, ο Μιχάλης... Πού, τη Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία θα πας. Ποιο είναι το μεγάλο νησί? Αθήνα είναι νησί, Αθήνα. Έτσι δεν λέμε εξωτικό Θεσσαλονίκη, εξωτική τέτοιο. Δεν ξέρω. Το πούμε τέτοιο. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς, ναι, έτσι τη λέμε. Εντάξει. Ναι. Το
μεγάλο νησί ή Αθήνα. Καλημέρα μεγάλο νησί, γράμμα, δεν είναι, μεγάλο. Σαν νησί, δεν είναι. Σαν νησί, βέβαια, εκεί με τα πλακόστρωτα, με τους ανεμόμυλους, αυτά με τα σοκάκια, κάτω με την Κολυτοπούλου. Πέστω, ανεβαίνεις επάνω στο Λυκαβητό. Βέβαια, σαν νησί, ναι, καλημέρα στη γραμμούλα. Εδώ είμαι. Νάτος. Εδώ Νάτος, είμαι. Ρε, ρε, ρε. Θα είναι το τελευταίος ακροατής πιθανότατα. Δε, εδώ. Πώς έλεγες, over 4. Βγήκες μετά από απέτηση, χθες έψαχνε όλος ο κόσμος. Έτσι, χθες, ναι. Φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Τι να κάνω, υπουργέ μου, έχω και συνοδεύω και παππού. Συνοδεύετε. Σου έστειλα καλές γιορτές και τέτοια και στην Ελλάδα. Ξέρω, τα άκουσα. Τα άκουσα. Άκουσε την επανάληψη. Άκουσε την επανάληψη. Εγώ σ' ακούω, εγώ ακούω. Έτσι, δεν του ξεφεύγει τίποτα, ό,τι και να λέμε. Εγώ τι νομίζεις. Είπες εμένα και τον Στέφανο. Και τον Στέφανο, ναι. Αφού το είπες. Τι, δεν το είπες. Εγώ πώς το είπα και σένα. Πού βγήκες το πρωί, βγήκες. Εντάξει. Για να σπάρτα, που είναι για το δικό μας το σταθμό, τίποτα! Κοιλιά, ανεβαίνουμε προς τα πάνω και... Πέστε για το δικό μας το σταθμό, δεν είπαμε ο μπρος να βοηθήσουμε να ανεβάσουμε το λίμερο. Λέγε, πες μου, τι θες. Σε αφήνω να περάσεις καλές γιορτές. Ξέρεις που θα είμαι, θα πάω εδώ στο καζίνο και έχει κοψίδια εκεί πέρα, τη βγάλω εκεί πέρα. Στο καζίνο, ναι, δεν είναι. Θα κάτσω λίγο στο εξωτικό, στην ταράτσα πάνω, να πάω τον καφέ εκεί πέρα. Θα πάρω λίγο, θέλει να ακούσω γονίδι και αυτά που είναι τα σχετικά. Είναι των ημερών. Είναι, ρε παιδί, γονίδι και αυτά. Είναι και μετά θα κατηφορήσω από το εξωτικό τριάδι, θα φτάσω στο αεροδρόμιο και θα πάω εγώ για κοψίδια εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ, το γονίδι, το υπουργέ μου το γονίδι, δεν το είπε τυχαία. Ο Σταμάτης ο γονίδις έχει βγάλει δίσκο. Με βυζαντινούς ύμνους. Ναι, είναι βυζαντινούς, ναι. Και ζωγραφίζει. Ναι, είναι ναι, και ζωγράφος. Αυτό, ναι. Αυτό είναι... το Πάσχα και Μπατμάν είναι όμως αυτό το Πάσχα. Εντάξει. Και Μπατμάν. Από του χρόνου, ναι. Όχι, ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει, εγώ δεν ναι, κάνει ζωγραφή, τον έχω δει. Ζωγραφίζει πάνω σε, ναι. Σε τελάρο και κάνει βυζαντινές εικόνες. Μάλιστα. Έτσι. Μπάμπη, πότε ξανανοίγουμε? Την Τρίτη θα είμαστε εδώ. Την Τρίτη θα είμαστε εδώ μας, Μπάμπη. Ναι, να κλείσω γιατί έκανα. Του λίγο... ανάμεσα, του ανάμεσα, η μισή θα είναι. Αχ, βαχ και τέτοια. Δεν πειράζει, θα το σηκώσουμε. Θα το σηκώσουμε. Εμείς εδώ. Θα το σηκώσουμε το τέτοιο. Μιχάλη, άρα την Τρίτη θα δώσεις και εξηγήσεις που δεν τις άκουσα εγώ. Δεν άκουσα εξηγήσεις. Ναι. Περί Αθηνών, δεν άκουσα εξηγήσεις. Υπουργέ μου, λίγο. Πήγα λίγο, δηλαδή εκεί που ήμουνα, ήρθαν και γίνα, ξέρεις τι έγινε τώρα. Δεν θέλει τώρα, την Τρίτη το θέλει. Κλείνει η εκπομπή, την Τρίτη θα τα πούμε. Μ' αρέσει που το λες, κλείνει και θα τα πούμε αργότερα. Έτσι, την Τρίτη το μ' αρέσει. Τώρα είναι άγιες μέρες. Φιλιά, να είσαι καλά, Μιχαλή μου. Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Καλά να περάσεις, τσάω. Έχουμε καλά δύο. Τι. Έχουμε άλλο δύο. Όχι, έχουμε να τελειώνουμε. Με τι θες να αποχωρήσουμε, καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθα. Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, ήρθα και εκτός αυτό που έκανες την αναγγελία, έλα να πεις για την οικοδομή. Το είπα, το είπα. Κι άρα και αυτό εδώ πέρα και το ξύλο με το καρφί. Το ξύλο σήμερον ξύλο. Και το πήρε το άλλη κοπέλα και βαρούσε. Αναπαράσταση, ναι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τελευταία γραμμούλα, άντε τι ώρα είναι και 57, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα τα αγόρια μου. Πού το κατάλαβε! Πού το κατάλαβε! Γυναίκα λέει. Θα με τρελέ. Είναι ο μάγος του Τριαδίου. Δεν είναι η μάγισσα που μας έλεγε. Έχουμε επικοινωνία τώρα με τον Μιχάλη. Εντάξει, έχουμε εσωτερική μας κόσμο επικοινωνούν. Είναι γνωστό. Η απόκοσμη. Ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Παρακαλούμε. Παιδιά, αύριο είναι Παρασκευή και δεν θα έχει εκπομπή και δεν θα ακούσουμε Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Δεν πειράζει. Κλείσε με αυτό, Μπάμπη, κλείσε με αυτό. Να κλείσω με αυτό. Σαββατοκύριακο. Όλε. Έτσι. Αλλάλο, Σαββατοκύριακο. Όλε. Ολάλο. Μιχάλη, πώς ήταν χθε. Φανταστικά, σου μιλάνε. Ανέβηκα πάνω στο καμπό, μεταξύ κοιτούσα περίεργα. Του λέει αυτό που λέει. Ναι, ρε παιδί μου, μεταξύ. Ξέσπασε, το έχει ανάγκη. Όχι, ξέρει γιατί. Να μαθαίνω αυτό. Να είμαι σε ετοιμότητα να οργανωθώ. Να κλείνει το έψιλον από αυτό. Ξέσπασε, είχε πολλά μέσα του. Και εκτός αυτό για να βγω μετά από 9 χρόνια έτσι. Τα παντού και την άλλη φορά θα πρέπει να βάλω ασπίδες. Γιατί λίγο κουφάθηκαν τα αυτιά. Α, ότο ασπίδες. Ναι, ότο ασπίδες. Ναι, ότο
σπίτι. Ναι, ναι. Είχα και το Δημητράκι μου, το αγόρι μου. Στην οικοδομή Καλουπόνο. Βέβαια, το κάναμε αυτό και ζεμπεκιά και όλα σε ολό, μέσα στον κόσμο. Εκεί. Έτσι. Πού είσαι, για. Πήρα το σφυρί, καλό που να μέσα και μεταξύ. Καλούπονα. Ναι, ρε, πάω στο κατάκι. Πήρα το δεκάτο καρφί και εκεί όλοι. Τι έγινε εδώ πέρα, λένε. Έτσι. Εγώ έκανες με ρεμέτια εκεί πέρα στο ρόβερ. Ναι, ρε, αφού. Ότι ήταν χαλασμένο, το έφτιαξε. Το έφτιαξε αυτό εδώ. Ο Φούρναρης, ο Φούρναρης απειλεί. Μη τυχόν και βάλεις λέει το Σαββατοκύριακο. Θα δουλεύει. Θα δουλεύει. Ελά ρε, άιντε από εδώ. Μη τυχόν. Την αγάπη μας το Φούρναρη που θα δουλεύει. Υπάρχουν άνθρωποι, που θα δουλεύουν και την Παρασκευή και το Σάββατο. Τα καταστήματα, οι φούρνοι. Ξέρεις τι έπαθε την άλλη φορά. Πήγα την άλλη φορά και με πατούσα εκεί τα πιτάκια. Και τον έχω απέναντι και τραβάει βίντεο. Με λέει θα το στείλω στον Παντμανίδη και να δεις πως δουλεύεις. Λοιπόν, φιλιά, φιλιά. Μπάμπι, μπάμπι, ο Φούρναρης δουλεύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δουλεύει. Δευτέρα σίγουρα θα είναι κλειστά. Κλειστά είναι. Σίγουρα. Τρίτη. Μπορεί ανοιχτά, Τετάρτη σίγουρα δεν κλειστά. Ζωάρα, άστα αυτά. Φούρναρη, ναι. Άμα είσαι ανοιχτό, θα έρθω τη Δευτέρα. Θα έρθω Τρίτη να φάμε κρουασάν με μπόλικη μερεντούλα. Κέντρισε. Κοίταξε. Γιατί δεν έρχεσαι και να κάνουμε εδώ πέρα να κάνουμε το τέτοιο. Εδώ. Ποιο? Την Τρίτη. Να πιάσουμε το Μάη εδώ. Εννοείται θα έρθω, εκεί θα είμαι. Έτσι, έλα και μετά εγώ θα πάμε στο Φούρναρη. Έχει κάτι ωραίο σοκολάτες εκεί πέρα. Κάτι ωραία. Εκεί με αμύγδαλα μέσα με κρέμα. Τρελαίνεται. Δεν θέλω που τρέχουνε τα σάλια. Σταμάτα, πεινάω. Κλείσε να φύγουμε. Έρχεται ο Κατσαρός. Τσάω, τσάω. Σαββατοκύριακο, αποχαιρέτε τον κόσμο. Λάλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, την ακρόαση, εκούσια και ακούσια. Να περάσετε, παιδιά, όμορφα, ψύχρεμα, με αγάπη πάνω απ' όλα. Να υιοθετήσουμε επιτέλους τα μηνύματα των ημερών που είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας και να είμαστε αλληλέγγυοι και δίπλα του και να μην κάνουμε διαχωρισμού σε τίποτα. Να βγάλουμε τη μαυρίλα. Αυτό είναι. Η Σταύρωση και το Θείο Δράμα μας μεταφέρουν τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Αυτό είναι το φως, πραγματικό. Το φως. Να πετάξουμε έξω τα σκοτάδια που μας έχουν, να πω και εγώ, μας έχουν βάλει, μας έχουν γεμίσει σκοτάδια. Όχι με το λαϊκίστικο τον τρόπο αυτά εκεί μας κάνα μας καταντήσαν. Τα σκοτάδια, το μίσος που υπάρχει για τον συνάνθρωπό μας, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα και όλα αυτά που ακούτε καθημερινά και σας δηλητηριάζουν τα μυαλά. Εμείς εδώ προσπαθούμε να φέρουμε το χαμόγελο με την καλή μας τη διάθεση και ας είμαστε οι λίγοι και οι τελευταίοι, το απολαμβάνουμε, σας αγαπάμε. Φεύγουμε να έρθει ο Κωστής. Φιλιά, τσάω. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, τσάω.